Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό φατσοκόρχο πιπίνο καψούριδες, ζουμουσόδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσόκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, κάντου δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα για χμάρα, κάνουμε κλειστή τρύπλα στα αναχώρια και να περάσουμε την πάντα από τις μελαχολίες. Θα κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσόδα. Κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε ζουμουσάκια μου και όχι μόνο. Ελάτε στην παρέα μας, ελάτε γιατί έχουμε και σήμερα ωραία πράγματα να πούμε. Να περάσουμε μαζί ένα δίωρο, είτε είστε στη δουλειά, είτε γυρίζετε από τη δουλειά, είτε είστε νυχτερινοί και έχετε τραβήξει ένα λούκι όλη τη διάρκεια της βραδιάς, είτε τώρα πηγαίνετε πρωί πρωί, είτε οδηγάτε όπου και να είστε, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εδώ είμαστε, παρεούλα σας, αντάμα να κάνουμε το δίωρο αυτό πιο εύκολο για όλους. Πιο εύκολο για όλους. Έχω δωράκλα σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα θα δώσουμε την ευκαιρία σε έναν από εσάς, είτε μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα όπως κάνουμε κάθε μέρα, είτε μέσα από το μήνυμα όπου μου γράφετε, βέβαια πέρα από το ονοματεπώνυμο και μια καλημέρα, ένα ζουμουσού κάτι, δεν θέλω σκεταδούρα, ξέρω ένα ονοματεπώνυμο, δεν μ' αρέσει, το ξέρετε, οι παλιοί, το λέω για τους καινούριους, όχι ότι δεν θα μπει στην κλήρωση, αλλά δεν είναι ωραίο. Βασίλης Χατζηγραβατίδης. Σκέτος. Δεν θα τον πετύχω πουθενά αυτό το Χατζηχαρβατίδη. Κάπου θα τον πετύχω, ρε παιδιά. Κάποιος θα έρθει εδώ. Αυτός που θα έρθει, το ξαναλέω και στο επίθετο, θα λέγεται Χατζηγραβατίδης. Αυτός λοιπόν. Να το και τον καρδάσι μου στην Πάτρα. Λέω λοιπόν ότι αυτός που θα έρθει και στην ταυτότητά του κανονικά, όχι γιατί μου έλεγαν κάτι φίλοι τις προάλλες, λέει, σκεφτήκαμε να γράψουμε από πάνω στην ταυτότητα, λέει Χατζηγραβατίδης και να έρθουμε. Αυτός που θα έρθει λοιπόν και θα λέγεται Χατζηγραβατίδης. Θα πάρει full πακέτο. Full. Δηλαδή, διήμερο στο Λίθο, τριήμερο να πούμε στο Πόζαρ, στο Φιλοξένια, φαγητά, εισιτήρια, οτιδήποτε ρε παιδί μου, μπλούζες, τάμπλετ, κινητά από την Electronet, κλιματιστικά, ένα full πακέτο. Αυτός που τα λέγεται Χατζηγραβατίδης, τον οποίο τον αναφέρουμε κάθε φορά, δεν ξέρω γιατί, έτσι, μου κόλλησε κάποια στιγμή και έμεινε, τέλος. Εμείς ζουμουσού λέμε. Και κάθε πίκρα και με και σήμερα θέλω να σας πω ότι σήμερα λοιπόν κληρώνουμε ένα ετήσιο πακέτο ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή μου γράφετε στο μήνυμα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μου γράφετε λοιπόν ποιον θεωρείτε εσείς MVP του πρώτου γύρου. Σε αυτόν τον πρώτο γύρο που τελείωσε τις προάλλες, μου λέτε, μου γράφετε ποιον θεωρείτε σωστή απάντηση και το αυτός 1-0. Ποιος ήταν για σας ο MVP, αυτός 1-0. Θα θεωρηθεί σωστή απάντηση. Καλά, λάθος απαντήσεις δεν έχει έτσι κι αλλιώς. Εσείς γράφετε αυτό που γουστάρετε, γράφετε αυτό που θέλετε και μπαίνετε στην κλήρωση έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς σας βάλω μέσα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, από τώρα και στο επόμενο ούτε δίωρο, μέχρι τις 10 παρακάτω ψηλά που θα ανακοινώσω τον νικητή, θα κάνουμε κλήρωση, θέλω να μου γράψετε τον MVP κατά τη δική σας άποψη σε αυτό τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για ένα πακέτο ετήσιο ΠΑΟΚ TV. Θα έρθετε από εδώ, θα πάρετε τον κωδικό και θα έχετε έτσι τη δυνατότητα. Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλους τους αγώνες, τους εντός έδρας αγώνες του ΠΑΟΚ μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Είναι μεγάλο το δώρο, είναι υπέροχο. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά, έχει έναν ολόκληρο γύρο, έχει τα play-offs, άρα θεωρώ ότι αξίζει σήμερα τον κόπο. Να μην κληρώσω κάτι άλλο σήμερα. Θέλω να πω ότι και σήμερα δίνουμε χωρίς κλήρωση διπλές προσκλήσεις για το boxing event που θα λάβει χώρα αύριο στο Παλατάκι, εκεί που θα είναι ο Roy Jones Jr., ο ζωντανός θρύλος του αθλήματος, εκεί που θα ο Ηλίας Παυλίδης, ο Ολυμπιονίκης διοργάνωσε, ο Ολυμπιονίκης μας διοργάνωσε όλο αυτό, εκεί που θα είναι και ο Ιβάν Σαββίδης φυσικά και η οικογένεια όλη του ΠΑΟΚ και ποδοσφαιριστές και ένα μοναδικό, ένα μοναδικό, το ξαναλέω, event που τέτοιο όμοιο
δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Όχι στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Ελλάδα. Με μεγάλη μου χαρά θα το παρουσιάσω αφιλοκερδώς, το λέω γιατί πάλι βγήκαν κάτι κουνάβια να πούν από εδώ από εκεί. Απέφυγα μέχρι τώρα να το πω, αλλά αφού μέσα σε αυτό, όπως ακούσατε και τις προάλλες που ήρθε εδώ στο στούντιο ο Νίκος Ιωαννίδης, αφού μέσα σε αυτό είναι χορηγός στο Αιγαίον που είναι χορηγός στην εκπομπή και η οικογένεια είναι και δική μου οικογένεια, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω χρήματα γι' αυτό. Το λέω γιατί πάλι, γιατί αυτός και τα λοιπά. Παιδιά, ξύδι. Βατήρα, μεγάλη δεξαμενή και μακροβούτια. Και μακροβούτια. Κανονικά, στο ξύδι. Αφού σας ξυνίζει. Γιατί αυτός και όχι εγώ. Έτσι ρε. Έτσι. Έτσι απλά. Αυτή είναι η απάντησή μας. Το ξαναλέω, θα είμαι εκεί να το παρουσιάσω. Αφιλοκερδός το λέω, επειδή πιθανόν αυτοί που τα λένε να είναι και αγράμματοι. Αφιλοκερδός σημαίνει ότι δεν θα πάρω ούτε 50 λεπτά. Ούτε 50 λεπτά. Και είναι μεγάλη μου χαρά που θα είναι εκεί. Και η οικογένεια Ιωαννίδη, το Αιγαίον, που θα είναι εκεί η οικογένεια του Πάο Κόλλη. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω πάρει ποτέ φράγκο για καμία παρουσίαση. Ούτε του Ερασιτέχνη, ούτε στα γενέθλια, ούτε στην κολύμβηση, ούτε πουθενά. 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 Και όχι ότι μου τρέχουν από τα μπατζάκια, απλά το θεωρώ έτσι. Είναι η δική μου μικρή συνεισφορά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Έτσι το νιώθω εγώ. Το λέω και το ξεκαθαρίζω λοιπόν για να μην έχουμε έτσι όμορφα και ωραία. Διπλές είναι οι προσκλήσεις. Στις 6 ξεκινάει όλο το σκηνικό, αλλά στις 8 θα αρχίσει το main event. Εκεί όπου κρίνεται ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης μεταξύ του Ελληνορώσου Παπάζοφ και του Πολωνού Τσουντέκη. Θα έχει και pre-game με φαντασμαγορικά θεάματα, με ένα βράδυ που δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να σας το πω τώρα, να σας το περιγράψω. Πρέπει να είστε εκεί να το δείτε. Δεν χάνετε αυτό το βράδυ. Μέχρι 12 ετών είναι δωρεάν. Από εκεί και πέρα είναι 10 ευρώ είσοδος. Εμείς όμως έχουμε, όπως σας είπαμε, όλη την εβδομάδα δώσαμε εισιτήρια και έχει γίνει και ένας χαμός. Χαμός. Θα είναι ένα πολύ ωραίο βράδυ στο παλατάκι μας, ξαναλέω. Στο PAOK Sports Arena ή Αρίνα ή Αρένα, ο καθένας το λέει όπως θέλει. Δεν είπα χορηγούς. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης, 51 χρόνια. Τα λόγια είναι, νομίζω, φτωχά για να περιγράψουν τι έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος στην εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όταν έχουμε κληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα κινητά, τάμπλετ, αφιγραντήρες, τηλεοράσεις, σπαναγιά στα μάτια. Και βέβαια και θα ξαναδώσουμε. Να το έχετε υπόψη σας. Να το έχετε υπόψη σας. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Αιγαίων στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι. Καταπληκτικά πράγματα. Υπέροχα, πεντανόστιμα. Δύο μαγαζάρες που είναι πρότυπες. Δεν υπάρχει να μπαίνεις μέσα και να μοσχομυρίζει θάλασσα αντί για ψαρίλα. 214.000 για το Δικητήριο. 69.56.66 για το Ρεόκαστρο. Και βέβαια Νικολαίδη, ζαχαροπλαστεία. Πεντανόστιμα, εκλεκτά όλα. Τούρτες και τώρα το Χριστούγεννο και τώρα που έρχονται γιορτές και βασιλόπιτες και τσουρέκια και ό,τι εσείς αγαπάτε. Εννοείται και κουραμπιέδες και μελομακάρονα και τα πάντα όλα. Όσο για το καλύτερο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην πόλη, Τσαντεκίδης, 20 χρόνια. Μπείτε στο tsantekidiscars.gr να δείτε το στόλο, ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο έναντι τζάμπο. Το παίρνετε, το πηγαίνετε σε όποιο μάστορα εσείς γουστάρετε και θέλετε και αυτός δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εγγύηση ατρακάρης του και χιλιόμετρο και τα πάντα όλα, ελληνικά αυτοκίνητα και μέχρι και παραγγελιές. Εσύ ας πούμε θέλεις, να πω το δικό μου, θέλεις ένα Opel Insignia. Του λες φίλος, Χάρη, Αβραάμ, θέλω ένα Opel Insignia. Όταν θα έχεις ένα Opel Insignia παράδειγμα, πες μου. Μέχρι και παραγγελιά. Ανοίξαμε τον πλημπλίκι, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Ολυμπιακός προκρίθηκε εχθές. Και δείτε λίγο πώς παίζει η προπαγάνδα όλο αυτό το χθεσινό. Ρίγος, θρίαμβος, θρύλος, μόνο εσύ κτλ. Δηλαδή, μέχρι εχθές, τελευταίος με ένα βαθμουλάκι μόνο, το κάνουμε αμαβά αυτό γιατί ο Καρεμπέ είχε πει ότι θα πάρουμε το Champions League. Μη σας κάνει έκπληξη, λέει, αν πάρουμε το Champions League. Έτσι δεν είχε πει. Βγαίνει τώρα ο Μπαρμπασάβας χθες
Και λέει τρεις αγώνες μέχρι τον τελικό, λέει. Αυτό, τρεις αγώνες λέει. Καταρχήν δεν είναι τρεις, είναι έξι. Πρώτον, είναι διπλά τα παιχνίδια, σε ενημερώνουμε. Αλλά δείτε λίγο πώς διαχειρίζεται. Διαχειρίζεται ο οργανισμός. Ο οργανισμός όλος, η προπαγάνδα, οι φυλάδες τους, τα πληκτρολόγια, όλο αυτό το χθεσινό σαν έναν ανίποτο θρίαμβο. Την πρόκληση 32. Δεν είναι, το έχει κάνει, εννοείται, το έχει κάνει και ο ΠΑΟΚ, το έχουν κάνει και άλλοι και δεν είναι. Αλλά δείτε λίγο πώς. Αφήνουν στο πλάι και θάβουν το ότι πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός 11 εκατομμύρια ευρώ για την απάτη Κοσκοτά και τις μεταγραφές εκείνης της εποχής. Ο Άριος Πάγος αποφάνθηκε συγκεκριμένα, σας λέω το ποσό, 10.918.000 ευρώ. Αλλά αυτό δεν... Όχι. Αυτό όχι. Δεν υπάρχει ένας λόγος. Αυτό θα θαυτεί. Θρύλε, μόνο εσύ, αυτά και τα λοιπά. Ακούω τελείως βερεσαίο ότι θα μαζέψει πόντους ο Ολυμπιακός. Σιγά μαζέψει πόντους. Οκ. Αλλά προσέξτε τώρα τις δηλώσεις. Μέσα στην τούρλα της χαράς και της νίκης, ο Σάββας Δοντορίδης πάλι γιατί μιλάει. Ελλάς, Ευρώπη, Ολυμπιακός. Ολυμπιακός που όλα τα χρόνια ξέρουμε τι είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης, έτσι. Η μεγαλύτερη χαρά εννοούσα, αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Ελλάς, Ευρώπη, Ολυμπιακός, είμαι ενθουσιασμένος. Αυτά λέει να τα βλέπει η ΚΕΔ και όλοι αυτοί που θάψανε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το θάψανε γιατί δεν παίζουν 90-10 τώρα, καταλάβατε. Η ΕΠΟ αυτή. Όλα αυτά που λέμε θα δείτε. Που θα βγουν στη φόρα. Τρεις αγώνες μένουν για να πάμε τελικό. Η ΕΠΟ και όλοι οι άλλοι που κατέστρεψαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όταν ήμουν εγώ στην ΕΠΟ πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Τι όταν ήμουν εγώ στην ΕΠΟ. Ήταν ο Θοδωρίδης στην ΕΠΟ, ο Μπαρμπασάβας. Όταν ήμουν εγώ πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Αυτοί τώρα τι κάνουν. Δεν λέει ότι δεν ήταν κανένας παίκτης του Ολυμπιακού σε εκείνη την ομάδα, παρεμπιπτόντως. Εγώ έχω να πω ότι η σημερινή νίκη είναι αφιερωμένη σε όλους τους Έλληνες, εκτός από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ. Η γραφικότητα και το αστείο του πράγματος είναι δηλαδή πλέον, έχει ξεπεράσει τη φάρσα. Έχει ξεπεράσει το ανέκδοτο. Εδώ η κατάσταση είναι απλά, γελάς ρε παιδί μου, δεν Οκ. Το βλέπεις, το διαβάζεις, το μυρίζεις, το αισθάνεσαι. Εκεί. Αυτό ήταν ο καημός σου, βρε. Αυτό ήταν ο καημός. Το πρωτάθλημα. Τρεις αγώνες μέχρι τον τελικό. Και χθες βλέπω το after game, το post game, πώς το λένε. Τα μετά, τα παραλυπόμενα μετά το παιχνίδι, στην Κοσμοτέ και συζητάνε στο πάνελ. Και τι λέει ο άλλος, λέει, δεν ξέρω βέβαια αν τώρα το ρωτούσαν τώρα, ας πούμε, λέει τον Μάρτινς, τι θα ήθελε, στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα ή την κατάκτηση του Europa League, δεν ξέρω τι θα. Δηλαδή πραγματικά τα λένε, τα πιστεύουν. Τα πιστεύουν αυτά που λένε. Τα πιστεύουν. Αν ήτανε, λέει, αν δεν ξέρω, λέει, αν το ρωτούσαμε, την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την κατάκτηση του Europa League, μέχρι προχθές ήταν με ένα πονταλάκι. Καλά, περιττό το παιχνίδι ήταν με το αδερφάκι από τη Σερβία και κάνει μια χερούκλα στο 87 ο άλλος. Μιλάμε μεγαλύτερο και από τις φιγούρες του Καραγκιόζη. Εγώ δεν λέω ότι το μάτς ήταν ματιασμένο, σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ούτε μπορώ να το αποδείξω, ούτε κάνω. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι το αδερφάκι από τη Σερβία... Το αδερφάκι από τη Σερβία και πέναλτι έχασε και έδωσε και ένα πέναλτι ο άλλος, μια χερούκλα στο 87. Όλοι δικοί σας. Όλοι δικοί σας, παιδιά, ορίστε. Πάρτε το ματσάκι. Και θρίαβος και ο θρύλος και η ψυχή και τα σουξουμούξου και τα σέα μου και τα μέα μου. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Φανταστείτε, ας πούμε, λέω, να είχαμε ένα τέτοιο σκηνικό, να έπαιζε, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Παρτιζάν στην Ευρώπη και να έκανε κανένα τέτοιο περίεργο πέναλτι στο τέλος, τι θα γράφανε πάλι αυτή την άλλη μέρα.
τι θα γράφανε. Περιμένουμε να μας πούνε τι θα γίνει με τα 11 εκατομμύρια από τον Άριο Πάγο, από τις μεταγραφές Κοσκοτά που φέσωσαν το κράτος, αυτή η ομάδα η οποία άπειρες φορές έχει τύχει όχι απλά προνομιακής μεταχείρισης, αλλά σκανδαλώδους μεταχείρισης. Τα σκάνδαλα εξάλλου έχει παράδοση με φυλακισμένους προέδρους, με προέδρους οι οποίοι έκαναν απάτες, ήταν απατεώνες, ήταν λαμόγια. Και όχι μόνο προέδρους, ακόμα και ιδιοκτήτες, ας πούμε, του Καραϊσκάκη, παράδειγμα. Λέμε, βλέπε Λαβρεντιάδης. Έτσι λοιπόν προχωράμε τη ζωή μας. Ξαναλέω, σήμερα μου γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μου γράφετε τον κατά τη δική σας άποψη MVP του πρώτου γύρου. Ποιος κατά τη δική σας άποψη ήταν ο κορυφαίος παίχτης του ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, που ήταν κουτσουρεμένος γιατί είναι λιγότερες ομάδες, όπως καταλαβαίνετε. Παρεπιπτόντως, μιας και λέμε για MVP, έρχεται ο μάνατζερ του Μίσιτς, να ένας που κατά πολλούς μπορεί να είναι ο most valuable player, αυτό είναι το, αυτά σημαίνουν τα MVP. Και θεωρώ ότι όντως ήταν ένας από τους κορυφαίους σε αυτόν τον πρώτο γύρο, με αυτά που έκανε. Ο Μίσιτς, ο οποίος είναι η κλασική περίπτωση, λέμε κάθε φορά, η κλασική περίπτωση. Δεν πρέπει να βιαστώ να βγάλω συμπέρασμα. Ματάκι χορταράκι. Πέρσι, αν μας ρωτούσαν, θα λέγαμε ότι είναι πιο άνοστος και από το χαρτόνι. Και αν λέγαμε, ξέρεις, υπάρχει μια περίπτωση να φύγει ο Μίσιτς το καλοκαίρι. Να διακοπεί ο δανεισμός του από τη Sporting Λισαβόνας. Πιστεύω 9 στους 10 θα λέγαν και σί και με καντάρ και τι έγινε, οκ. Okay. Και να φύγει, δεν θα βάλουμε τη γάτα μας να κλάψει γοερά, που δεν έχουμε γάτα, αλλά αν είχαμε θα τη βάζαμε να κλάψει. Σιγά και την απώλεια. Πέρσι, όσες φορές μπήκε, άοσμος, άγευστος, άκεφος, βέβαια όσες ελάχιστες φορές τον έβαλε ο Ρουμάνος, γιατί υπήρχε η πίεση για το πρωτάθλημα, γιατί αυτοί που τους εμπιστευόταν, δηλαδή ο Σάκχοφ, ο Κάνιας και τα λοιπά, του κάναν τη δουλειά και ήταν δικοί του παίχτες, ήξεραν τι θέλει, ήξερε και αυτός τι θέλουν, τα χούγια τους αυτά και τα λοιπά. Ο Μίσιτς φάνταζε σαν παρήσακτος, φάνταζε σαν ο λεπρός στην όλη ιστορία. Που φίλε, τώρα εντάξει, πήραμε και σένα, πού να σε βάλω τώρα, δεν μπορώ να σε βάλω, δεν έχω χώρο να σε βάλω. Κι όμως ο Μίσιτς φέτος είναι τόσο σημαντικός στο χώρο του κέντρου, που και τον Ολιβέρα ξεχάσαμε και τον Σάχοφ ξεχάσαμε και τον Γκάνια ξεχάσαμε, και ακόμα και αυτή η απουσία του μεγάλου Μαουρίσιο καλύφθηκε. Έχετε καμία αντίρρηση, πείτε το μου. Γιατί εγώ δεν τον βγάζω αυτόν από την εντεκάδα με τίποτα, το Μίσιτς. Και δεν είναι ότι, ας πούμε, έβαλε ένα ωραίο γκολ στην Κρήτη, δεν είναι ένα σουτ, είναι η όλη του παρουσία εμφατική μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα κοψίματά του, τα τρεξίματά του, οι κάθετες πάσες, ο ρυθμός που αυξάνει και μειώνει, η αντίληψη που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τα σουτ του. Είναι 6, είναι 8, είναι 10, δεν ξέρω τι είναι. Είναι αυτός που πρέπει να μείνει εδώ. Είναι και μικρός ο Μίσιτς σχετικά. Μπορεί να μεγαλοδείχνει λίγο, δηλαδή τον βλέπεις και λες, α, με αυτούς τους κροτάφους με τη φαλακρίτσα πρέπει να είναι 31, δεν είναι 32. Όχι, ο Μίσιτς είναι 26, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, ας μου το πει κάποιος, γιατί δεν έχω. Ο πατήρ Δημήτριος. Πάτερ μου, Αγία Βαρβάρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα. Σε ακούω και χαίρομαι που είσαι καλά, επειδή μου είχες πει να σου υπενθυμίσω για τα τρόφιμα που θα δώσουμε για τα Χριστούγεννα. Σε ενοχλώ για να σου πω ότι εμείς θα μοιράσουμε στις 19 και 20 Δεκεμβρίου. Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη, Παναγία, μαζί σου. Περιμένω νέα σου. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα ο μήνας έχει 12. 19 και 20 Δεκεμβρίου. Τέλεια. Άρα, μου δίνετε τώρα και την ευκαιρία, επειδή έτσι κι αλλιώς θα κάναμε κάτι φέτος, είτε σε ρούχο, είτε σε φάρμακο, είτε σε τροφή,
Πάτερ. Άρα, από την επόμενη εβδομάδα, μάλλον και από σήμερα, το λέμε ότι 19 και 20 Δεκεμβρίου, στο προάβλιο της Αγία Βαρβάρας, τροφή, γιατί οι άνθρωποι εκεί κάνουν πραγματικά συγκλονιστική προσπάθεια. Με συσίτιο ταΐζουν χιλιάδες ανθρώπους κάθε εβδομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πραγματικά να φάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν από το συσίτιο. Άρα λοιπόν, ξηρά τροφή, λίγο ρύζι, λίγο κονσέρβα, λίγο μακαρόνι, κάτι που εσάς σας περισσεύει εκεί, 19 και 20 Δεκεμβρίου. Στις 22 είναι η δική μας η αιμοδοσία, 19 και 20 είναι τα τρόφιμα. Θα το ξαναπούμε, θα μιλήσουμε και μετά την εκπομπή, Πάτερ, αφού με αυτό το ναό έχουμε και ένα δέσιμο παραπάνω, εκεί είναι δίπλα, δίπλα στην Τούμπα, δίπλα στο άλλο σπίτι μας. Ταξική, έτυχε να βαφτίσω και το γιο μου, έτυχε να βαφτίσω και το βαφτιστήρι μου, το Στεφανάκο. Αυτά είναι προσωπικά, δεν είναι άλλα. Λέμε όμως, ξέρω ότι γίνεται καταπληκτική προσπάθεια, το έχω πει και άλλες φορές. Πηγαίνεις, βαφτίζεις, παντρεύεις. Τι οφείλω, λες τους ιερείς, τίποτα. Στο κουτί, αν θέλεις, για το συσίτιο. Α, δηλαδή φεύγεις. Άμα δεν θέλεις, δεν βάζω. Όχι 100, όχι 200. Φεύγεις, ρε παιδί μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μυστήριο. Και αποχωρείς. Σου λέει, αν θέλεις, βάλε στο κουτί. Μου το είχαν πει και πριν βαφτίσω εγώ. Έτσι πρέπει. Και δυστυχώς δεν γίνεται έτσι σε όλους τους ναούς. Μην πιάσουμε τώρα και ανοίξουμε αυτό το θέμα. Που έτσι θα έπρεπε να είναι. Αυτοί είναι παπάδες, αυτοί είναι ιερείς. Επειδή είμαστε και φιλοκατήγοροι, να μην το πω τώρα, ας πούμε. Ότι επίσης γίνεται συγκλονιστική δουλειά και στον Άγιο Νεκτάριο, στο Δεντροπόταμο, άμα κατεβείτε στο υπόγειο. Φροντιστήριο στα παιδιά, αθλητισμό, προσπάθεια εκεί να τα παιδιά να πάρουν μόρφωση. Όχι μόνο τα τσιγκανάκια, αλλά γενικά όλα τα παιδιά που είναι εκεί πάμφτωχα και σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Όσο έχουμε μικρόφωνο, τα λέμε εμείς. Αλλά ενοχλούν. Εδώ ο Παπαχρήστος ξυλώθηκε, έκανε τεράστιο έργο εκεί που ήταν. Και ξυλώθηκε, το στείλαν εξορία τον άνθρωπο. Ενοχλούσε που ήταν ΠΑΟΚ ή που έλεγε, που εξομολογούσε τα παιδιά στο ημίχρονο. Μέσα στο γήπεδο. Δεν πρέπει να μένει στους τύπους. Θυμάστε τον αείμνηστο Χριστόδουλο τι έλεγε. Με ενδιαφέρει. Έλα με το σκισμένο τζιν. Έλα με το σκουλαρίκι. Έλα με το τατουάζ. Δεν με νοιάζει. Απλά έλα. Έλα να μιλήσουμε. Να σε σώσω από τα ναρκωτικά, να σε σώσω από το αλκοόλ, να σε σώσω από χίλια πράγματα. Αν μπορώ να σε σώσω. Όχι εγώ, ο Θεός να σε σώσει. Αυτά. Πάτερ μου, καλά κάνατε και μου το στείλατε, γιατί το είχα ξεχάσει τελείως εγώ. Τώρα με την εκδήλωση τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Καλημέρα, γεια σου Λιάνα μου. Γεια σου Σωτήρη μου. Τα φιλιά μου, βεβαίως. Βεβαίως και μπορώ. Βεβαίως και μπορώ. Αύριο λοιπόν, μετά τις 6, αλλά το pre-game εκεί είναι τα ερασιτεχνικά, μετά τις 8 που είναι το κύριο γεγονός, το main event που λένε, Παπάζοφ εναντίον Τσουντέκη για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης, ο Roy Jones Jr. ο ζωντανός θρύλος του αθλήματος, όποιος καμπάζει λίγο από πυγμαχία, εγώ δεν λέω ότι είμαι ηδήμων, αλλά είναι ένας ζωντανός θρύλος, ο Ηλίας Παυλίδης, ο Ολυμπιονίκης μας, είναι αυτός ο οποίος διοργανώνει αυτό το φοβερό event, αυτή τη φοβερή βραδιά, και εκεί θα είναι και ο Ιβάν Σαββίδης στις πρώτες σειρές και η οικογένεια του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πόσοι ποδοσφαιριστές και ποιοι θα είναι, αλλά θα είναι εκεί. Είναι ένα γεγονός υπέροχο που με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόταση και όχι ότι οι άνθρωποι μου είπαν έλα να το παρουσιάσει τζάμπα, βεβαίως και μου πρότειναν αμοιβή, δεν είναι τσικιρικιτζίδες, αλλά αρνήθηκα να πάρω έστω και ένα ευρώ για τους λόγους που σας είπα νωρίτερα. Το λέω για τους περίεργους που πάντα θα υπάρχουν. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Έτσι είναι αυτά. Δεν βάργες. Ντέφι να γίνει. Τους αγαπάμε όλους. Τους αγαπάμε όλους. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Ξαναλέω σήμερα. Ένα ετήσιο πακέτο ΠΑΟΚ TV. Παιδιά, είναι μεγάλο το δώρο. Είναι όλα τα μάτς. Σκεφτείτε μόνο ότι στο δεύτερο γύρο έχουμε τη Χάρτινη μέσα. Το Γαύρο μέσα. Τα play-offs, δηλαδή με αυτούς θα παίξουμε άλλες δύο φορές. Πέρα από τον επαναληπτικό το γύρο, έτσι το δεύτερο γύρο, θα παίξουμε και σε ένα μίνι πρωτάθλημα. Είναι τα play-offs φέτος. Που είμαι εναντίον τελείως δηλαδή, και δεν γουστάρω καθόλου, αλλά οκ, περιορέξιος. Μας πέφτει μας λόγος. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θυμίζω ότι
Σινεμασκόπ στο Βεργίνα Θέατρο. Καταπληκτική παράσταση με Μακεδόνα, με Κούκα, με Νίνα Λοτσάρη, με Νικολέτα Καρά, με Πασχάλη Τσαρούχα, με τη φοβερή μου Τίδου. Την, δεν ξέρω αν την έχετε δει στα stand-up που κάνει τα βιντεάκια. Άβαφη τελείως. Πάει στο σπίτι της. Δηλαδή η γυναίκα είναι χαρισματική. Και το Δελαπόρτα το Μάγκη Αφηγητή. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον παλαιό, στον μαγευτικό ελληνικό κινηματογράφο σε εκείνα τα υπέροχα χρόνια. Από 20 Δεκεμβρίου ξεκινάει στο Βεργίνα Θέατρο. Δεν είστε υποχρεωμένοι να παίξετε δε και καλά στο καζίνο. Το διευκρινίζουμε αυτό. Δεν είναι δηλαδή όρος. Πρέπει να παίξεις για να δεις. Όχι. Κάνετε ένα κλικ δεξιά. Είναι ξεχωριστός ο χώρος. Είναι αυτόνομος. Άρα δεν υπάρχει και θέμα με την ηλικία με τα 21 χρόνια. 4.91-2.91 προπόληση όλο το 24ωρο στο καζίνο. Ticketservices.gr και τα καταστήματα public. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπορώ λίγο. Το υπεραγαπάω αυτό και το ξέρετε. Υπέροχη Μαριάννα Παπαμακαρίου σε κομμάτι που έχει πρωτοτραγουδήσει η Μαραγκόζη, τεράστιος και αλυσμόνητος Αντώνης Βαρδής έχει γράψει το κομμάτι. Έρχομαι τώρα στις γραμμές. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω, θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Παιχνίδι με χαρτιά σημαδεμένα, χαμένη βγαίνει. Πάμε, 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 ζούμου σου λέμε. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Το Νάι-Νάι, παιδιά, άχαστο, δεν ξεχνάς ποτέ το στίχο. Άμα ξεχάσεις και το Νάι-Νάι, πάει να πει ότι είναι μικρό εγκεφαλικό. Οπότε, δύσκολα τα πράγματα, άμα ξεχάσεις και το Νάι-Νάι. Έρχομαι τώρα στις γραμμές, παιδιά. Μισό δευτερολεπτάκι, μισό, έτσι λίγο. Να βγάλουμε ντέρτι και καημό. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω και πει την σελίδα θα γυρίσω. Εκεί που με τα μάτια θολωμένα μου έλεγες πως δεν θα σ' αφήσω. Ως του! Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Είναι αυτό, χωρίς τάστα, χωρίς τίποτα. Περνάμε απέναντι. Πάμε εκεί, στις αλυσμόνητες πατρίδες. Αυτά όλα είναι Βυζάντιο. Έχει πίσω ήχους βυζαντινούς, έχει πλάγιους δεύτερους, έχει τζάζ, έχει... έχει ράστ, έχει ουζάμ, έχει... Τώρα δίχως
εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Ευχαριστήθηκα, παιδιά. Ευχαριστώ για την κατανόηση. Και τώρα... Έλα, φίλε! ...42 απόδοση μετά την Παπαμακαρίου να παίξει Agnus Young. Αυτό τώρα δεν ανασταίνει και το βαλσαμωμένο και το νεκρό. Άκου, αν θέσει δύο συγχορδίες παίζει, έτσι. Έρχομαι τώρα, πέντε λαμπιόνια να βοσβήνουν. Ωραία, έχω φάει πολύ μπινελίκι, περιμένετε, ξέρω, αλλά αφήστε με να βγάλω νταλκά. Αφήστε με να ξεδώσω. Ωπο, άκου. Εγώ που είμαι σκυλάς, εγώ που είμαι δηλαδή του άλλο ρεπερτόριο. Μα αυτός εδώ δεν τα δίνει όλα, δεν αδειάζει ψυχή. Αυτά, παιδιά, με αυτό το χαλάκι θα πάω στις γραμμές σήμερα. Ρώτησα τον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Κουστή, μπορούμε να βάλουμε, πιστεύεις μετά την Παπαμακαρίου να βάλω ένα Thunderstruck? Βεβαίως, Βασίλη μου, εννοείται, δεν είναι. Όταν αρχίζει να μιλάς με τον εαυτό σου, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στις πέντε γραμμές γιατί περιμένατε ήδη. Γεια σας και ευχαριστώ για την κατανόηση. Ναι! Χαλάλη σου. Χαλάλη σου. Γάρα μου. Χαλάλη σου, παλικάρι μου. Μας ξαναγιώνεις, σταρείς και μας βάζεις νοβοκαίνη σε μέσα στους παππούδες. Νοβοκαίνη, ε! Γιωργάρα μου, εσάς τους μεγαλύτερους ξέρετε. Σας ξέρουμε, αγαπάω ένα κλικ παραπάνω, γιατί. Το ξέρουμε, το γιατί. Ξέρουμε. Ενώ το πιο φυσιολογικό τι είναι, ρε παιδί μου, ένας 80, ένας 75, ένας 85, δεν είναι φυσιολογικό να έχει χάσει την ενέργειά του, να έχει χάσει το κέφι του, τη ζωντάνια του. Εσείς είστε σαν να είστε 30, φίλε. Γι' αυτό σας γουστάρω, να ξέρεις, Γιώργο μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να δώσουμε τα συγχαρητήρια στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ από Θεσσαλονίκη. Ναι. Που τυχώθηκε ο άλλος που τα πήγε να πει τα νέα Θεσσαλονίκης. Α, ναι. Και του λέει, εγώ τον Άγιο Βασίλη τον δίνω, λέει, ασπρόμαυρα. Ασπρόμαυρα, ε, μπράβο ρε το κορίτσι. Ναι. Μπράβο. Και τα κόκκινα, λέει, ο Άγιος Βασίλης κανονικά φορά, λέει, πράσινα. Δεν φοράει κόκκινα. Έτσι, ε. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο χτεσινό το παιχνίδι. Πάμε στο χτεσινό. Εάν, αν, ναι. Από ό,τι πληροφορήθηκα, είχε τραυματιστεί ο αμυντικός του Ερυθρού Αστέρα. Ναι, ναι, βγήκε. Και πήρε το σέντερ από το μπάσκετ του Ερυθρού Αστέρα. Ναι, ναι. Και πήγε να τράβηξε τάπα. Εάν γινόταν αυτό το παιχνίδι, είπε Πάοκ Παρτιζάν. Εάν γινόταν Πάοκ Ξάνθη. Τι θα γινόταν, αγόρι μου. Εδώ τώρα μιλάμε μια χερούκλα, Γιώργο, χωρίς λόγο. Το είδα το πρωί. Α, το είδατε. Χωρίς λόγο. Απλωμένο χέρι, τεντωμένο χέρι. Θα ρίξει την μπασκεμπολίστες ή βοήθες. Πιο τεντωμένο και από του Βόγλη που κυνηγούσε την τύπησα και της έλεγε «Στάσου μίγδαλα». Πιο τεντωμένο ήταν το γέρι. Εντάξει, να πεις, πιστεύω σπάντα. Θέλω να μας πει ο φίλος μας ο δικηγόρος από την Ξάνθη. Ναι. Επειδή ξέρει καλά τα νομικά. Ναι. Η απόφαση του Αρείου Πάγου αυτή που έβγαλε για τα 11 εκατομμύρια ευρώ είναι τελεσίδικη. Νομίζω αυτή είναι τελεσίδικη, ναι. Ναι. Αυτή είναι τελεσίδικη. Μπορεί. Υπήρχε. Καταρχήν κράτησε να πούμε πόσο. 20 χρόνια, 30, πόσα χρόνια ήταν αυτό. Ναι, ναι. Έτσι. Τώρα αυτή είναι τελεσίδικη. Τελεσιδίκησε δηλαδή. Θέλω να ξέρω, αν ξέρει να μας απαντήσει, μήπως μπορούν να το περάσουν από τη Βουλή πάλι. Να γίνει μια επερώτηση. Ναι. Ναι, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτή τη στιγμή που είναι ο πρωθυπουργός. Είναι. Της πατρίδας μας της Ελλάδος. Με σοκάρεις. Να χαριστούνε. Διότι κύριοι, μην κάνεις υγιή. Με τα 11 αυτά τα λεφτά αναγκάσανε, κλείσανε με τις καθυστερήσεις και τα λοιπά που χαθήκαν τα χρήματα αυτά να βάζουν φόρους, κλείσανε επιχειρήσεις. 11 εκατομμύρια. Μας, ναι. Ναι. Τα παιδιά μας φύγαν στο εξωτερικό για να βρούνε δουλειά. Έτσι. Το θέμα είναι σοβαρό. Για να κάνουν το κομμάτι τους, κατάλαβες.
για να φέρνει ο άλλος τον Τέταρη να πούμε και τον Προτάσοφ και τον Σάβισεφ και τον ξέρω πώς τους λέγανε αυτούς. Τέλος πάντων. Αν μας ακούει και ξέρει, ας μας απαντήσει. Σας βάζω σε κλήρωση για το πακέτο, ναι. Έτσι, όλους. Okay, ναι, 4-16, ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχετε, ευχαριστώ. Αλλά και αν δεν έχετε, αν έχετε, μπορεί να θέλετε να το δώσετε κάπου. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε σήμερα. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Έλα. Πού σε ρε κορμί. Έλα ρε θηρίο. Για... Αλήθειες λες για τον κορμί. Λοιπόν. The body. Το βλέπουμε. Φαντάζομαι να κατέβεις στο ring και να παίξεις σαν την ταινία με τον Ψάλτη. Φιλέ. Τι θυμάσαι. Θα πεθάνω, θα λυθώ. Αρνήθηκα, Δημήτρη. Αρνήθηκα να συμμετάσχω, γιατί θα του σε δερνόρους, δεν είναι. Λέω παιδιά, αφήστε. Ξέρω, μα... αφήστε εγώ ήθελα να ξέρω, ο Κακομοίρης ο αδερφός όταν τον πρώτο άκουσε θα είπε και τι θα κάνεις εσύ ρε εκεί μέσα. Μολυβόνερο πες του να σου στείλει, μολυβόνερο. Πώς το έλεγε εκείνο, Ράκος νούμερο ταδε. Ο ναι, Ψάλτης, ο άρε φίλε, κατά το Ρόκι. Πόσο ήθος. Τι γίνεται. Να σου πω, θέλω να μου πεις. Ναι. Αργότερα γιατί τώρα φεύγω, πάω στη δουλειά. Ναι. Δηλαδή να σε ακούσω, δεν θέλω να το συζητήσεις τώρα. Πες μου. Πώς είναι το σύστημα με τα play-offs. Γιατί από ό,τι άκουσα... Με δυο λέξεις τώρα θα σου το πω. Όλη τη βαθμολογία την κουβαλάς μαζί σου. Δηλαδή θα μπεις στα play-offs έχοντας την πραγματική βαθμολογία. Η διαφορά σου δηλαδή από τον δεύτερο θα είναι 7 βαθμοί. 7 βαθμοί θα είναι και στα play-offs. Δηλαδή δεν θα γίνει κάποιος συνυπολογισμός όπως είχε γίνει τότε που μας αφαίρεσαν βαθμούς από την βαθμολογία και ήταν μείον 15 στην ουσία. Δηλαδή, θυμάσαι που κάναμε κάτι υπολογισμούς. Αν είναι πάνω από τόσους βαθμούς, ναι, η διαφορά έχει τρίτα, μπαίνεις με μια ειδική βαθμολογία. Εδώ θα κουβαλήσεις κανονικά τη βαθμολογία σου. Έχω δηλαδή 5 βαθμούς από τον Γαύρο. Με για... τον έκτο μπορεί να έχει 30 βαθμούς. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, κανονικά. Θα μπεις στα play-offs έχοντας τις πραγματικές σου διαφορές. 5 με τον Γαύρο θα έχω διαφορά. 7 θα έχω. 2 θα έχω. Λοιπόν, θα μπω με αυτές τις διαφορές. Απλά θα γίνει ένα μίνι πρωτάθλημα με αυτές τις ομάδες τις 4 που είναι πρώτη βαθμολογία. Δηλαδή θα παίξουμε εντός και εκτός με αυτούς. Άλλη μία φορά. Έτσι. Μέσα μία, μία έξω. Δύο μάτς. Χαβαλέ να γίνεται δηλαδή. Τηλεοπτικά αυτά τώρα είναι φιλέ. Εντάξει. Είναι μεγάλες ρε. Κλάιν. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Έγινε Μιτσάκο. Γεια σου αδερφέ μου. Θα χαρώ. Φιλιά. Να έρθετε αύριο στο παλατάκι. Έχουμε να σας δώσουμε διπλές προσκλήσεις και σήμερα και αύριο να έρθετε. Να ξέρετε είναι ένα μοναδικό event. Και θα χαρώ πάρα πολύ που θα είμαι εκεί να το παρουσιάσω, το ξαναλέω, αφιλοκερδός, έτσι, για την πάρτι μου, έτσι, για τους ανθρώπους που είναι χορηγοί τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο για το Αιγαίον μιλάω, για την κορυφαία οικογένεια, λοιπόν, τους Ιωαννίδηδες και όχι μόνο, θα είμαστε εκεί. Γιατί κρίνεται ο τίτλος του Πορταλτή Ευρώπης, θα είναι εκεί ο Ιβανσαβίδης, θα είναι εκεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ, οι ποδοσφαιριστές, αυτά θα είναι ένα φανταστικό βράδυ. Ένα φανταστικό βράδυ. Στο Παλατάκι, 6 ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμα που είναι τα ρεσιτεχνικά, από τις 8 και μετά το main event. Πάμε, γεια σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, καλώς το τιμημένο το λάκωμα. Τι κάνετε κύριε. Εδώ εντύπωση, καλά. Ξεδίνουμε φίλε. Οι παλιοί αυτοί που με βλέπουν και μου λένε τραγουδάς, γιατί παλιά ασχολούμασταν. Λέω τραγουδάω στην εκπομπή. Λέει δεν σου λέει κανένας τίποτα, ποιος θα μου πει. Καταρχήν δεν είναι κανένας λέω στο κτίριο. Πρώτον, δεύτερον να μου πούνε. Εκμεταλλεύομαι. Ένα. Με απουσία όλο. Δεύτερον, και να ήταν. Εγώ κλειδώνω, μπορώ να μπει κανένα μέσα στο στούντιο. Μπορώ να πω ό,τι θέλω, δεν είναι. Ευτυχώς εδώ οι άνθρωποι και οι λοιπόν, τέσσερις ιδιοκτήτες του Λίμπερο. Ο Θεός να τους δίνει ζωή, να είναι καλά. Ποτέ δεν είπαν. Πες, μη λες, τι κάνεις, γιατί. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Κοίταξε, θα το καταλαβαίναμε αμέσως γιατί θα έφευγες Κωστή. Έτσι, μην τα αυτονόητα σε εμάς τουλάχιστον. Εντάξει. Λέω ότι γνωριζόμαστε λίγο περισσότερο. Έτσι, και θέλω να σε πω και κάτι τώρα που είχες μια απολογητική στην αρχή, στην εισαγωγή σου. Εμείς την καψούρα μας την πληρώνουμε. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Πολλές αποδείξεις έχουμε για να το ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει όμως να τα βγάλουμε προς τα έξω. Ακριβώς.
Δεν χρειάζεται τίποτα να λέω σε κανέναν για το τι μπορεί, λέω. Δεν χρειάζεται. Αν έβαλα εγώ σε αυτή την καψούρα μου ένα λιθαράκι, αδερφέ, και εσύ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω σε κανέναν. Το κάνω για την καρδούλα μου, τη δικιά μου, τώρα, γιατί φίλε, την αγαπάω. Για την μου. Εγώ θα αφήσω την οικογένειά μου, θα αφήσω το σπίτι μου, ώρες πρόβες, ώρες αυτά, αλλά γουστάρω όμως, θέλω να είμαι εκεί και θα το κάνω έτσι. Θα το κάνω έτσι. Απλά ενοχλεί αυτό, κατάλαβες. Ενοχλεί. Okay, όποιος ενοχλεί, είπαμε, ξύδι. Ξύδι, φίλε, ξαμενή. Ξαμενή, πιέστε το όλο να ησυχάσουμε. Πάμε σε ένα άλλο. Το απόγευμα... Μέχρι τι ώρα δίνετε τις προσκλήσεις? Δεν ξέρω, μπορείτε εδώ και το θα είναι. Μέχρι και τις 5 θα είναι εδώ μπροστά, λοιπόν, στην γραμματεία θέλω, μας. Έχω κερδίσει και ένα Μπιτζίμ Μπάουκ βιβλιαράκι. Τέλεια. Που... Θα αφήσω το πάρεις. Ναι, θα τα αφήσει εκεί στη Μαριζή. Τρεις προσκλήσεις θέλω και τέλεια. Γιατί έστειλα και μηνύματα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, ωραία. Βεβαίως. Ένα πρόβλημα. Όλα οκ. Okay. Να έρθει. Ναι, 4,85 είναι για την κλήρωση. Τέλεια. Νούμερο. Ξαναλέω, σήμερα ΠΑΟΚ TV ετήσιο πακέτο. Έχω μεγάλο δώρο, παιδιά, σήμερα, έτσι. Μπορώ να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα, ένα από τα μεγαλύτερα δώρα για το... Τεράστια είναι... υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Ναι. Για αυτούς που δεν μπορούν να... Αυτό. Χαίρομαι, θα χαρώ να πάει σε κάποιον που... Δεν έχει την καψούρα και δεν έχει αυτά τα 60-70 λεπτά. Έχουμε, δεν έχουμε, θα πάμε άλλο, εκεί. Άλλο, ρε φίλε, άλλο. Έτσι κι αλλιώς. Εδώ πάμε στο γήπεδο και έχουμε να το ανοίγουμε και στο τηλέφωνο για να βλέπουμε το replay. Ναι, γιατί τώρα είμαστε και κάποια ηλικία, δεν βλέπουμε και μακριά. Πού να δούμε μακριά, ρε φίλε. Πού να δούμε. Κοίταξε, όταν πάω στην 5, έχω μία πολύ καλή θέση. Βλέπω μαζί με τον Μανολόπουλο και τον αδερφό μου. Όταν πάω στην 7, δυσκολεύομαι λίγο απέναντι πλέον. Οπότε ναι, το τηλεφωνάκι μπροστά, λοιπόν, τάκ, replay, ΠΑΟΚ TV. Θα σε πω το ιστορικό μου. Ναι. Πήρα στη μέση ακριβώς 5 με 6, δηλαδή είναι η γραμμή του κέντρου, δύο θέσεις πιο δεξιά. Εκεί πάω με τον Μανολόπουλο. Πήγα εκεί. Δεν με βόλευε. Γιατί? Πήγα στην 7, δεν με βόλευε, γιατί, και κατέληξα εκεί που συνήθισα τόσα χρόνια να το βλέπω, στην 4. Στη θύρα 4. Από εκεί βλέπω καλύτερα, δεν ξέρω γιατί. Στην 4. Και στην 4 έχω πάει, φίλε, δεν έχω κανένα ζήτημα. Ναι. Δεν έχουμε... Όποιος ΠΑΟΞης πει ότι δεν πήγε στην 4, έστω καλά, και μία φορά, δεν έχει πάει στο γήπεδο, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Άστο, είναι κάτι άλλο εκεί. Είναι κάτι άλλο. Είναι η σφιγμή, σπάνε τις φλέβες από η παλμή. Α, δεν χρειάζεται να λέμε τώρα κάτι. Όχι, δεν χρειάζεται, αδερφέ. Παναγιώτη, έλα. Το μεσημέρι περιμένω. Έχεις απουσία, να ξέρεις. Αυτές οι δύο μέρες, κάνα δύο μέρες, της ήμουν λίγο πολύ φορτωμένος στη δουλειά και δεν... Αγόρι μου. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου, Παναγιώτη. Λοιπόν, την αγάπη μου, ζουμουσού, αδερφέ μου. Φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Δεν είπα σήμερα τίποτα απολύτως. Δεν είπα σήμερα, το ξαναλέω, τίποτα απολύτως για το ματς με τον Πανετολικό. Το νου σας, ρε μπάλα. Το νου σας καλά, ρε μπάλα. Εννοείται, καμία υποτίμηση. Θυμηθείτε τα πανό, τα νόπα σαράν. Θυμηθείτε τι, πως σκύλια σαν πέρσι πέφτανε σαν τα σκυλιά πάνω στους παίχτες μας. Και αν δεν ήταν εκείνη η βολίδα από το υπερπέραν, εκείνη η βολίδα από το σπίτι του σούταρε ο Αντρέ, δεν θα περνούσαμε από εκεί μέσα. Εκεί που και η ΑΕΚ έκανε περίπατο σαν να έβγαινε στην αυλή του σπιτιού της, εκεί που το Γαβράκι προχθές πέρασε 3-0 ημίχρονο χαλαρά, να μην κουραστούμε γιατί έχουμε και Ευρώπη μετά, την πέσανε στους παίκτες και στον προπονητή μετά το μάτς οι οπαδοί του Πανετολικού, την πέσανε για την εικόνα αυτή, για τον τρόπο δηλαδή, και τώρα να ξέρετε, αίμα και άμμος με μας, έτσι. Άρα είμαστε προετοιμασμένοι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, γεια σας. Πάλι εγώ, λέει, θα πάω. Πάνε μπάμπι για ψωμί, πάνε μπάμπι για νερό. Όλο εγώ, όλο λέει, εγώ πηγαίνω. Τράβανε πατέρα. Μάλια. Δύο, τρία αυτού και βγαίνω. Λοιπόν, ο Γαύρος είναι ένας και μοναδικός. Είναι η μόνη ομάδα που οι οπαδοί του δεν έφτιαξαν γήπεδο, ρε φίλε. Τώρα μου ήρθε βλασιά. Όλοι μας, βάλαμε ένα λιθάρι. Ομάδες, οι παλαιές οι ομάδες έχουν φτιάξει γήπεδο με τα χεράκια τους. Και είναι εντυπωσιακό, όλες οι ομάδες, έτσι. Πλην αυτό, ρε φίλε.
μια ζωή σε γήπεδο κρατικό και τους το ξανακάνε καλά και ό,τι θράσους δέρνουν αντίπαλους, προπυλακίζουν αντίπαλους, άθλοι και τρισάθλοι. Και περιμένω τιμωρία από την, για τα επεισόδια με την Μπάγερ Μονάχου. Έγινε. Κάτω 19. Δύο κυκλισμένων. Μία συν μία. Έγινε για εκείνο το περιστατικό. Ναι, βγήκε κανονικά η τιμωρία. Μάλιστα, δεν το... Μία φέτος κυκλισμένων. Μία φέτος και μία με αναστολή του χρόνου. Από ελληνικής πλευράς τι έγινε δηλαδή? Το πρωί το με ξυπνάς με φιλιά. Περιμένεις, περίμενε. Μάλιστα. Okay. Όσο για τα εκατομμύρια, τα λέμε εδώ και αρκετό καιρό. Για την ελληνική ό,τι πλευρά απατεώνες... δεν έμαθες. Δύο αγωνιστικές, χαδάκι. Χαδάκι. Ναι. Δύο αγωνιστικές ναι. Για τα έσχη, κάτσε, για το σταματημένο πούλμαν, και... για τα πεσήματα στους παίκτες απ' έξω, δύο αγωνιστικούλες φίλε. Θα κάνουν και ένσταση πιθανώς. Έφεση και μπορεί να πέσει τη μία. Ναι, το χάδι πιο τρυφερό και από το χάδι του Άγιο Βασίλη, όταν πάει το παιδάκι και κάθε στα πόδια του και του λέει Άγιο Βασίλη, θέλω το σπίτι του Μπεν Τεν. Που του λοιπόν, χαϊδεύει το κεφάλι. Θεοδωρίδη, παππού Θεοδωρίδη, το μήνυμα μεταξύ ηλικιωμένων, ημών δηλαδή, είναι ένα. Ξένοι διαιτητέ και στο τσανταλίνα μανταλίνα αν έχει σκότσια. Εσύ το υποσχέθηκες πριν δύο χρόνια και πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Να, έτσι. Όσο για τα 10-11 εκατομμύρια θα τα δώσετε στη καρδιά στον Άριο Πάγο. Ρε φενέ. Εντάξει. Μετά από 35 χρόνια. Και συγχαρητήρια και προσέξτε μην σας ξεφύγει κανένας απατεώνας με τη βούλα φυσικά και δεν το κάνετε πρόεδρό σας. Άντε την καλημέρα μου, ζουμουσού. Ζουμουσού, για δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Για ρε, δεν μας πέφτει με τίποτα να ξέρετε. Το πάθος, η ενέργεια, η τρέλα, έτσι, αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Πάμε. Γεια σας. Δύο γραμμές ακόμα, μην καλείτε άλλο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Γιατί δεν μας μιλάτε εσείς. Ας τον πάμε στον επόμενο, τελευταίος, ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον, καλώς τον. Τι κάνεις. Καλώς ξέρω το Θεό. Εδώ. Εντύπωση, λοιπόν, τα στραβά μάτια, διεθνή καριέρα, λοιπόν. Έχει πολλές απαντήσεις. Το Μαλαμπίπι με επιτυχία τεράστια λέει, υπάρχει αυτό. Ακριβώς. Έχει πολλά... απάντηση του πρώτου ακροατή. Ναι. Από Ξάνθη είμαι. Θανάση μου σε κατάλαβα, δικηγόρε μου, σε κατάλαβα. Λοιπόν, την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου μπορεί να την ακυρώσει μονάχα το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας. Mm-hmm. Ωραία. Και ρώτησε αν είναι τελεσίδικη κανένα... η απόφαση, αν είναι οριστική. Και... απόφαση του Αρείου Πάγου μονάχα το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να την ακυρώσει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Μάλιστα. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Άρα πρέπει να πληρώσει 10.918.000 ευρώ. Μεταξύ, για την ιστορία του όλου θέματος, την Τράπεζα Κρήτης στο Υγείας Κομμάτι το είχε πάρει, αν θυμάμαι καλά, η τότε Eurobank. Ναι, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Και το τοξικό κομμάτι της Τράπεζας Κρήτης το είχε πάρει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, που ήταν κοντά στα 65 εκατομμύρια. Ξόδευε ο άλλος, πηγαίνα τα Πάμπερς φίλε Θανάση, πέρα δόθερα, Ολυμπιακάρα αυτά, ο Ντέταριο, έτσι αλλιώς. Κατάλαβες, ποια άλλη ομάδα στον πλανήτη δεν θα είχε πέσει κατηγορίες μετά από αυτό? Ποια άλλη ομάδα μετά στον πλανήτη Γη, πες μου. Δεν υπάρχει όλες. Τι να λέμε τώρα. Ξεχνάμε λίγο την απάντηση του τότε Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Στέφανου Μάνου. Έλα μωρέ και τι τράξει, τον κάθε φορολογούμενο είναι 50.000 δραχμές. Βέβαια. Και τι έγινε. Ο Μάνος μπορεί να μιλούσε σε έφτηνε φίλε. Δεν το σου μάθω. Έφτηνε λοιπόν. Τώρα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Βάλαμε την κλήρωση για το ΠΑΟΚ TV. Το δομητικό που είναι το ΠΑΟΚ TV 363 και δώσω σε έναν πολίτη που είναι σε έναν άνθρωπο που έχει μεγαλύτερη ανάγκη από μένα. Να σε καλά, αγοράκι μου. Να σε καλά. Γεια σου, Θανασάρα. Σε φιλό, σε φιλό. Γεια σου, δικηγόρε μου. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, λίγο παιδιά. Λίγο. Δεν μπορώ, αλλά. Δηλαδή, λίγο. Πρέπει να μπει μια γυναίκα εδώ μέσα. Συνάξω, πατέρα. Συνάξω, αρίτσα. Και στη Μαδαγασκάρη, Ανδρέα. Και στη Μαδαγασκάρη. Αλλά που να το βρούμε εμείς εδώ μέσα, οι αράχνες θα έχουν γίνει σαν φραγκόποτες. Τώρα χωρίς αστεία, πατέρα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ μέσα. Τι να γίνει, ρε κοιμών. Ξέρω κι εγώ. Πάντως δεν μπορεί να εξαπολύνει αυτή η κατάσταση. Τι να σε κάνω κι εγώ, ρε παιδιά. Μας είχε πει κι αυτός ο ξενοφόνος για μια καλή κυρία που ατύχησε, λέει. Μια νοικοκύρα από τις τάξεις που τους εδέσει. Αλλά.
Όσο την είδατε εσείς, όλο τόσο την είδα κι εγώ. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό! Αντρέα, τι είναι τρία πάλι. Σαν τα και μισή κανά τα νερό. Δεν άκουσες ρε. Την άκουσα ρε. Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό. Πάλι εγώ. Κάντε ρε παιδιά, συνοηθείτε πως του κάνω καμιά μέσα παιδιά. Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούζι εγώ όλα. Και τη σαλάτα ρε ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι. Και το σαλάμι ρε ποιος το έκοψε και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι. Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά. Κάντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται Σαχάρα είναι αυτή. Ένα πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο κέρ. Ρε τι είσαστε εσείς ρε. Ο πατέρας σας ρε. Αυτός είναι. Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε. Παλιόπαιδα. Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι. Αυτός είναι. Πέφτεις φαλιάρα. Έτσι απλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εκεί θα βρείτε ό,τι αγαπάτε και ό,τι θέλετε από ηλεκτρικό, ειδικά LG τηλεοράσεις, αυτό το διάστημα με νανοσέλ τεχνολογία, με OLED, φοβερά χρώματα, καταπληκτικά. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από ηλεκτρικό, το ξαναλέω, 51 χρόνια προσφορά. Βέβαια, δεν ξεχνάτε ότι θα έχουμε πάλι δωράκλες από εκεί, εννοείται, από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Αιγαίων ψαραγορά και στο δικητήριο και στο ρεόκαστρο, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα πράγματα από την ελληνική θάλασσα στο πιάτο σας. Μοσχομυρίζει ο τόπος, πεντακάθαρα, πρότυπα ιχθυοπολία και 214.000 στο δικητήριο, 69.56.66 το ρεόκαστρο. Νικολαίδης Αχαροπλαστία, Καραολή και Δημητρίου, 237 και 163. Πουθενά αλλού τόσο νόστιμη τούρτα, πουθενά αλλού τόσο ωραίο παγωτό, πουθενά αλλού τέτοιο τσουρέκι, τέτοια βασιλόπιτα, τέτοιο μελομακάρονο και τέτοιο κουραμπιές τώρα που είναι γιορτές. Καταπληκτικά, πεντανόστιμα όλα. Και βέβαια Τσαντεκίδης Cars, 682-202, ανεβαίνοντας στο ρεόκαστρο, ένα αντιτζάμπο, κάνετε δεξιά, μπαίνετε μέσα, πηγαίνουν και βλέπουν τον υπέροχο στόλο όλοι. Λέτε ότι ο Τσατσαρός λέει ότι είσαι κορυφαίος στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο και θα με θυμηθείτε. Τόσα χρόνια τα αδέρφια Τσαντεκίδη με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων κτλ. Ξέρετε τώρα και πληρώνετε όπως εσείς θέλετε. Πάμε διάλειμμα και επιστράφουμε! Ρε Κωστήλια, δεν βάζει λίγο χαρούλι, μου λένε. Χαρούλης. Χαρούλης Κωστόπουλος. Δηλαδή λέτε δεν βάζω χαρούλι. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα. Πάμε στις γραμμές και μετά τα αποχορηγούς, γιατί περιμένετε ήδη αρκετή ώρα με τα διαλύματα. Δείξτε μια κατανόηση αυτές τις μέρες που είναι γιορτινές. Οι διαφημίσεις είναι περισσότερες. Από τη μία στεναχωριέστε γιατί περιμένετε, την άλλη να χαίρεστε γιατί σημαίνει ότι κάτι είναι βιώσιμο, ότι κάτι υπάρχει και είναι υγιές. Έτσι, δεν σας ζητάμε εμείς σε κανένα λογαριασμό να πληρώσετε για να ακούτε τις εκπομπές μας. Αυτό είναι το σημαντικό για να επιβιώσει το ραδιόφωνο. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα πακέτο ετήσιο PAOK TV. Όλοι εντός έδρας αγώνες. Και έχουμε στο δεύτερο γύρο εδώ μέσα και τη Χάρτινη και το Γαύρο. Άρα είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια. Συν τα playoffs μέσα όλα, έτσι. Μεγάλο δώρο. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Τι κάνετε, πώς είστε. Καλώς τον, εδώ. Κωστή, ήθελα να σε ενημερώσω ότι εχθές στη Βραζιλία ναι. ήταν εθνική εορτή, να ξέρεις. Ναι. Γι' αυτό και αμυντικός του Ερυθρού Αστέρα, επειδή ήταν παραστάτη στην παρέλαση. Γι' αυτό σήκωσε το χέρι. Γι' αυτό. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Αυτό ακριβώς έδωσε. Πώς λέγαμε, όταν σηκώναμε το χέρι, ας πούμε, έλεγε κεφαλή αριστερά. Κεφαλή αριστερά. Όταν περνούσαν μπροστά από τους επισήμους. Έχεις δίκιο. Γι' αυτό. Μην νομίζω ότι είχε καμιά πρόθεση, ότι ήταν πιανόλα και τα λοιπά το μάτς. Όχι. Τέτοια πράγματα από το δικό μας στόμα. Όχι. Να πούμε ότι χέρι άκρας υγείας ο Ερυθρός Αστέρας και το χέρι το γράφουμε με έψιλον και με γιώτα. Ή πιστεύετε ότι ήταν, ας πούμε, προσπάθεια να γίνει δύο ημίχρονα στο τελικό. Και έτυχε να γίνουν δύο Mars penalty μέσα σε ένα 90 λεπτό. Τώρα μην κοιτάς ο άλλος που πήγε να σκοτώσει το δοκάρι. Όχι. Ναι. Ταβάνο το λέγανε και την έστειλε την μπάλα στο ταβάνι. Εν τω μεταξύ ο Βραζιλιάνος αυτός είναι, ξέρεις, λέγεται Ζαντέρ. Η πόντι το Ζαντό, ξέρεις τι λένε, το χαζό και τον τρέφω. Τι γίνεται. Φίλε, πραγματικά νομίζω ότι κάποιος εκεί ψηλά τους κάνει μεγάλη πλάκα. Τους κάνει, δεν είναι. Τους κάνει, δηλαδή, όλους αυτά τα αρχιλαμόγια, κάθε τι που λένε, κάθε τι βγαίνει εκείνη, έχει εντωμεταξύ στο Nur One Channel, έχει και αυτούς που κάνει τα ρεπορτάζ έτσι περί ΠΑΟΚ, είναι και λίγο έτσι φωνή λούλη.
Ναι. Έτσι εκείνο το προσπαθεί ας πούμε να κάνει, να δώσει και έμφαση, αλλά είναι πολύ λουλής ο άνθρωπος, ρε παιδί μου. Εσύ και εδώ τους παίχτες της Ξάνθης που είναι σταματημένοι. Βρε λούλη, αν έκανε αυτό το πράγμα κανένας αμυντικός της Ξάνθης, θα μας είχατε κρεμάσει κουδούνια να πούμε 200 χιλιόμετρα. Φίλε, βλέπεις ότι κάθε μέρα ξεφτιλίζονται. Κάθε μέρα τυχαίνει κάτι, κάθε μέρα. Δεν έχει ακόμη, εγώ νομίζω ότι δεν θα έχει σταματημό, Κωστή. Δεν θα έχει σταματημό, μάλιστα επειδή έχουμε πλέον τρομερά παουξάκια που ασχολούνται με το ίντερνετ. Ένα παλικάρι που λέγεται Άντι, δεν ξέρω αν είδες ένα βιντεάκι. Φοβερό βιντεάκι, φίλε. Πρέπει να το δει ο κάθε οπαδός του ΠΑΟΚ και κάθε οπαδός γενικά. Στον τοίχο μας έχει πάρει σκηνές από δικά μας μάτς, έχει βάλει δικό του πικάς και τους ξεφτιλίζει, φίλε. Όχι, έβαλε τη. Το ηχητικό από το βίντεο του Nur One Tunnel, αλλά έχει τις εικόνες από το Match Power Ολυμπιακό στην Τούμπα. Δηλαδή εκεί που λένε ότι οι παίχτες της Ξάνθης ας πούμε αφήνουν τον Μπίσεσβαρ να μπει με την μπάλα στα δίχτυα, δείχνει τον γκολ που βάζει ο Μπίσεσβαρ που μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα στο Power Ολυμπιακό. Τρομερή δουλειά. Τίποτα. Ναι. Κωστή, έχουμε να κάνουμε με γελίους. Εγώ χάρηκα που πέρασαν εχθές. Το μόνο πράγμα που με στεναχώρησε είναι επειδή ξέρω την έπαρσή τους και θα μας ζαλίσουν τον έρωτα, αλλά δεν πειράζει, αυτό θα είναι καλό. Ας έρθουν το Φεβρουάριο ανάμεσα σε δύο ευρωπαϊκά μάτσα όπως είχαν έρθει και πέρυσι. Ακριβώς. Και ξέρεις εδώ. Ακριβώς. Τι θα τους κεράσουμε, θα τους κεράσουμε φοντάν. Φοντάν και κουμκουάτ. Απλά θέλει εμείς συνέχεια τη δουλειά μας, να μην είναι το νου μας εκεί, ενωμένοι. Την Κυριακή έχουμε να δώσουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς. Έχουμε εμπιστοσύνη στον κύριο Χάβο, παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το ίδιο και την Κυριακή, όπως έκανε, και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Αυτό θέλουμε να δούμε. Έχουμε τρία παιχνίδια σε 8 ημέρες. Ένα-ένα το παιχνίδι, Κωστή μου. Ένα-ένα το παιχνίδι. Ξεκινάμε την Κυριακή. Αυτό πρώτα Πανετολικός. Είναι δύσκολο το μάτς. Πάντα εκεί έχουμε δυσκολία. Αλλά είναι και το νο παραβάν, πώς λεγόταν. Νο παραβάν. Εντάξει, αυτά το θυμούν, καλημέρα. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα μου. Γεια σου Χριστό. Πάμε παρακάτω. Ναι, νο πασαράν λέει βγάλαν πανό. Σε εμάς, έτσι. Δηλαδή δεν περνάτε από. Έλα φουβού μου, έλα. Έλα αρχηγέ μου, έλα. Καλημέρα. Τι γίνεται? Δόξα τω Θεώ. Όλα λοιπόν, καλά. Κωστή, ναι. Ο ανιψιός της βαστισιμιάς του Μπατζανάκη, ναι. του Σαπίδη, έχει πάρει την καφετέρια απέναντι του Πανατολικού. Από το Πανατολικού. Τα παιδιά δεν μπορούν να πιούν καφέ και πώς θα παίξουν μπάλα. Πώς θα πάνε χωρίς καφέ. Και απειλείται η αξιοπιστία του Λιμπιού. Όχι μόνο αυτό. Νερά. Νερά, φίλε. Νερά. Τρέχουν. Υδρώνουν. Να αφιδατωθούν. Σε ρωτάω εγώ τώρα, Δάβιδα, το δουν τα παιδιά. Το φουγγάρι, ας πούμε, για να μην χάνουν υγρά και να τα ξαναπούν, για να μην πιούν νερό από εκεί, είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή πρέπει να επέμβει άμεσα η FIFA. Έτσι. Άμεσα. Ξαναπες λοιπόν, λίγο τη συγγένεια, γιατί είναι πολύ σημαντική. Ο ανιψιός της βαφτισιμιάς, του Μπατζανάκη, του Σαββίδη. Της συμπεθέρας του Σαββίδη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι του φίλου σου εκεί πέρα και δεν θα το χρησιμοποιώ. Προτιμώ της ανιψιάς. Λοιπόν. κάτι άλλο, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφοι για τρυπή, ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Γιαννούλης είναι τρυπή, ενώ 3P, ναι. Most Valuable Player, πιο πολύτιμος παίκτης. Ναι, πιο πολύτιμος παίκτης. Πού. Ναι. Έχω πολύ Γιαννούλη στα μηνύματα, έχω πάρα πολύ Μίσιτς. Έχω Λιμιό. Μίσιτς, Λιμιός, είναι και ο Σβαρόφσκι μπορεί λίγο και τα λοιπά. Αλλά νομίζω ότι ο Γιαννούλης έχει μπει στα παπούτσια του αρχηγού και δεν είναι εύκολη σύγκριση. Και όχι μόνο έχει σταθεί. Όχι, τι λέτε ρε παιδιά. Τώρα. Έχει αποδείξει ότι λέτε, νομίζω ότι είναι καταπληκτικός. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα, μιλάμε δηλαδή, προχτές συζητούσα με ένα φίλο, του λέω εντάξει βγάλε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων, αλλά πες μου σε ποια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα δεν θα μπορούσε ίσως να σταθεί. Ο Γιαννούλης. Φτού να μην το ματιάσουμε, αν ναι, συνεχίσει πάντα. Έτσι, το ξαναλέω, δηλαδή αν δεν το ρίξει στο σορολόπ, αν δεν ψηλωθεί, αν δεν σταματήσει να δουλεύει. Το βλέπω σοβαρό, το βλέπω δουλευθαρά, δεν ξέρω, μακάρα μην να έτσι. Σου πω κάτι, τα ίδια λέγαμε και για τον Κλάους φίλε όταν τα παστέλωνε. Ότι το βλέπω, το βλέπω σοβαρό, δουλεύει, βελτιώνεται, τη συντερφορά κλαίνε αυτή και κάποια στιγμή φίλε. Κράτησε καιρό η σοβαρότητά του, δεν κράτησε 9 χρόνια. Okay. Okay. Και λέω. Κάποια στιγμή το χάσε φίλε. Κάποια στιγμή, εντάξει, λοιπόν. Στα 30 κοντά. Δυστυχώς, Γιώργο, θέλει διάρκεια ή ευτυχώς. Ο Γιαννούλης, αν συνεχίσει έτσι, παιδιά, θα παίξει όχι σε μεγάλο πρωτάθλημα. Θα παίξει στις τρεις
πρώτες ομάδες του μεγάλου πρωταθλήματος. Είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι Αγγλία, είτε είναι Bundesliga Γερμανία, είτε είναι καμπιονάτο, θυμηθείτε θεωρώ το. Δεν υπάρχει. Είναι για πολύ ψηλά. Μα... αν συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και εξελιχθεί, βέβαια ψηλά. Μα ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα αριστερό full back. Με την επέλασή του, με τα σού του, με τη σέντρα. Θυμίζει ακόμα και το τρέξιμό του κτλ. Μου θυμίζει, δεν συγκρίνω τώρα εννοείται, εντάξει, απλά θέλω να πω ότι μου θυμίζει λίγο τον Μπέλ στην Τότεναμ που είχε όλη την πλευρά. Το Μπέλ, ναι, ναι. Έτρεχε μπροστά σαν ναι. Ζαρκάδι, σαν να γυρνούσε πίσω, σκάριζε, έκανε ξέρω εγώ. Έξι. Πολλά πράγματα. Εγώ τέτοια σέντρα από αριστερά είχα να δω από την εποχή του λατρεμένου Άλβες Λίνο. Ναι, αυτή η σέντρα που φτάνει στη γραμμή και λες βγαίνει έξω. Την έχασε. Πάρε τεμπεσίρι στο κεφάλι, πάρε στο πέναλτι. Έχω τέτοια πάρε σέντρα. Το φάλσο, με το φάλσο. Νομίζω να το φύλακα στο διάστημα. Αυτό, αυτό. Πάει προς τα μέσα, προς το πέναλτι και τη χάνει. Αυτή η σέντρα που περνάει μπροστά από, τα, μπροστά από τους αμυντικούς και, και βγαίνει στο πέναλτι, αυτή η σέντρα η φαλτσαριστή. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Εντάξει. Το παιδί. Μακάρι, μακάρι να δουλεύει. Δουλειά θέλει, παιδιά. Δεν ξέρω αν σ' ακούει, αλλά δουλειά. Είδατε και άλλοι ήρθαν εδώ με περγαμηνές και πήγανε νύχτα. Όχι μόνο εδώ, παντού έτσι. Άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Έχω Μίσιτς, έχω Μίσιτς. Έχω πολύ Γιαννούλη. Μίσιτς, φίλε, είναι το, συγκινη, το συγκινητικός άστο. Είναι άστο, πολύ, άστο, λίγο. Ναι. Πολύ λίγο. Πολύ πραγματικά λίγο. Είναι πολύ λίγο. Δηλαδή τον έχουμε δει να φεύγει από να τη μία παλιά, να παίζει στο δεξί εξτρέμ, να φεύγει δεξιά για να κάνει και ναι, να γυρνάει ναι. Στο ημικύκλωση περιοχής να κάνει τάκλινγκ, ας πούμε, για να κλέψει και να ξανανεύει. Να... δεν είναι. Είναι 6-8 δεκάρι. Έτσι, δηλαδή τα πάντα. Υπερπολίτιμος. Υπερπολίτιμος. Ναι, ναι, είναι. Αυτή τη πραγματικά στιγμή το είπα, πιο πολύτιμο χαφ του ΠΑΟΚ. Είναι μα, ο πιο πολύτιμος χαφ. Ναι, με ο Μαουρίσιο ακόμα δεν έχει βρει τον δεν εαυτό του. Βρει, ξέρουμε τι έχει προσφέρει. Είναι μικρός ακόμα. Έτσι. Δεν έχει εμπειρίες πολλές. Μα το, ίσως, ναι. Το διευκρινίζω για τον Μίσιτς. Γιατί είναι η κοψιά του, η φάτσα του είναι μεγαλοδείχνει ο Μίσιτς. Δεν είναι... 26 χρονών, ναι. Ναι ρε παιδί μου, απλά, λέω, δεν είναι FIFA. Ούτε... Ναι. Θα ήθελα πολύ να δω εξάρι τον Αγκούστο να παίρνει την πρώτη μπάλα, οχτάρια Μίσιτς Μαουρίσιο να ανεβοκατεβαίνουν το γήπεδο στα καλά τους ναι. Και εξτρέμ χωρίς εκάρι δηλαδή. Αριστερά ξέρω, Μπίσε, Βιερίνια, ναι. Κορυφή και δεξιά. Θα τα δούμε, ξέρει ο Αμπέλ, ξέρει. Ο Μίσιτς το βλέπω τώρα γεννημένος 28 Ιουνίου του 1994, παιδιά. Το 94, παιδιά. Ναι, 26. Δηλαδή, είναι 25 στα 26. Θα τον κρατήσουμε, με το Μίσιτς θα κάνουμε. 100%. Ναι, θα πληρωθεί ρίσκο. 100, όσο και να είναι, φίλε. 2, ναι, δεν είναι ένα 800, 2, 200. Ναι, όσο δεν είναι, και ξέρω εγώ, λιβέρ, 12 μοίρια. Όχι. Όχι. Και νομίζω ότι θα προσφέρει πολύ περισσότερο. Θέλω σου, και σουτ. Θέλω και σουτ, έτσι. Το όχι. Και όχι. Ακούστο και Μίσιτς, θέλω σουτ. Το όχι. Καλά στημένα, ναι. Φιλιά Φουβού, σε χαιρετώ. Ζουμουσού, αδερφέ μου, το νου σας. Φιλιά. Πάμε, γεια σας. Μου γράφετε τον MVP της φετινής χρονιάς ή μου τον λέτε κιόλας για να σας βάλω στην κλήρωση. Κληρώνουμε 10 παρακάτι σήμερα ένα PAOK TV πακέτο ετήσιο. Όλα τα υπόλοιπα μάτς του δεύτερου γύρου και τα playoffs με ένα κωδικό που θα έρθετε να τον πάρετε από εδώ και θα έχετε στην τηλεόρασή σας ή στο κινητό σας ή στο τάμπλετ σας όλα τα εντός έδρας μάτς του ΠΑΟΚ. Απλά γράψτε μου ποιον θεωρείτε εσείς. Αυτόν ένα 0 έχω επίσης 7 απαντήσεις. Ποιον θεωρείτε MVP του πρώτου γύρου. Έχω μέχρι στιγμής πρώτος σε ψήφους, ας το πούμε έτσι, είναι ο Γιαννούλης. Ακολουθεί ο Μίσιτς, ο Λιμνιός. Έχω και Σβιντέρσκι. Λοιπόν, έχω και Κρέσπο. Έχω διάφορους. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα το σε. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλημέρα, Κλάρκ Κεντ. Έλα ρε Κλάρκ, έλα. Τι κάνεις. Εσύ πόρα τα ανεβάζεις και τα κατεβάζεις. Δεν μου λες. Ναι. Να σε κάνω μια εγκυκλοπαιδική ερώτηση. Βεβαίως. Να μου κάνεις. Πόσες ομάδες ναι. Είναι σε έναν τελικό μιας διοργάνωσης. Πόσες ομάδες μπορούν να πάνε σε ένα τελικό. Ναι. Κανονικά 2. Μπράβο. Αλλά να σου πω κάτι. Είσαι, δημιουργείς κλίμα φίλε, γιατί είναι 32. Ναι, σωστά. Είναι 32 ομάδες που καταλήγουν στο τελικό. Τι έχουμε πάθει ρε, δεν γίνονται αυτά. Τρία μάτς είναι λέει. Δεν θα απολούμασταν αν τα έλεγε κάποιος οπαδός. Αλλά είναι επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού φίλε αυτός. Πώς το είπανε, ένας αγαπητός παλέμαχος. Έτσι, τρελαίνεται ο Νικολαίδης, ο Πλεζίρα, που με όλα τα υπόλοιπα, ο Παπασωτηρίου, αυτά. Σου λέει, γιατί ρε Μπίμπιδες κάνετε διαφήμιση στον
τον αγαπητό. Τι γίνεται, ρε. Και δεν κάνει και μάτι. Βλέπετε, παιδιά, μπορεί να κάνουμε χαβά εμείς. Μέσα στην τούρλα της χαράς, το πρωτάθλημα και τον ΠΑΟΚ έχει στο μυαλό του. Να καταλάβετε τι πόνο έχουν πάθει. Τι ζόρι τραβάνε, φίλε, να το ξέρετε αυτό. Να το ξέρετε. Βγάλαν πρωταθλητή χειμώνα χωρίς να λήξει ακόμη το τελευταίο μας. Κάτω ρε μάστορα, περίμενε, όπα. Τι γίνεται. Είσαι τόσο σίγουρος δηλαδή θα νικήσει το επόμενο. Πώς είσαι τόσο σίγουρος. Όχι ρε, τελείωσε το πρώτος γύρος. Απλά είναι ισόβαθμοι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Τώρα με τον Πανετολικό είναι πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου. Τελείωσε ο πρώτος γύρος. Αλλά δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχει ισοβαθμία. Πρωταθλητής χειμώνα, λέει ο Ολυμπιακός. Καθίστε ρε. Ρε σκερβελέδες. Ρε σκερβελέδες. Περιμένετε λίγο. Γαμώ το τι έχουμε πάθει. Πρωταθλητής χειμώνα. Τελικός του Europa με τους 32. Τελικός. Έχουμε πάθει παράκρουση εμείς εδώ που τα παράκρουση. Πούμε. Το καλοκαίρι ο Καρεμπέ έλεγε μη σας κάνει έκπληξη λέει, να πάρουμε το Champions League. Είχανε μέχρι εχθές ένα πονταλάκι, τελευταία τρύπα του ζουρνά. Η χειρότερη ομάδα στη διοργάνωση. Με έναν πόντο, 0 νίκες. Πέρασε ο κάθε ένας απάνω από το κορμί τους. Και χθες είδατε τώρα. Είδατε. Έτσι. Δεν αφήνουμε υπονοούμενο, λέμε ρε παιδί μου ότι οκ. Okay. Αυτά. Έτσι είναι και ο Άγιαξ. Κλάρκ, δώσε λίγο τα όνομα και τα τρία τελευταία ψοφία. Λοιπόν, 161, Κωνσταντίνος. Και για MVP εγώ ψηφίζω Μπίσεσβαρ. Μπίσεσβαρ, ε. Κόντρα να το πάω, τέρμα. Έτσι, ε. Γιατί είναι ο πιο κακός του γύρος του Μπίσεσβαρ. Έτσι. Δεν έχει σημασία, okay. Αλλά το προηγούμενο μάτσο άλλο βγήκε MVP. Α, πρόσεξε. Αν εξαιρέσει το τελευταίο μάτς που μπαίνει από τον πάγκο και το παίρνει μόνος του το μάτς και με τον goal και με την assist, όλο το υπόλοιπο διάστημα ο πρώτος γύρος ήταν η χειρότερη του παρουσία. Εγώ τον έχω καψούρα, το ξέρετε, έχω αδυναμίες, δικαιούμαι και εγώ που είμαι πίσω από το μικρόφωνο να γουστάρω να παίξει παραπάνω. Αυτός μου αρέσει ρε παιδί μου, επειδή είναι παλιά σκοπής, είναι σαν να έχει βγει από τον Μπλεκ, από τον Μπεν Λίπερ και το κούτσα κούτσα προς τη δόξα. Είναι από τον Έρικ Καστέλ. Μ' αρέσει αυτό το στυλ παίκτη. Αλλά ήταν χάλια φέτος μετά τον Άγιαξ. Αλλά εντάξει, οκ, okay, δικαίωμά σου. Μπίσεσβα, ναι. Βρε, εννοείται αυτό, εννοείται, εντάξει. Δεν απαξιώνουμε κανέναν. Έγινε Κλάρκ, σε φιλό. Σου μουσού, αδερφέ μου, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Καλά, αγοράκι μου, δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα, ναι. Ζουμουσάδα, φίλε, με αγνά υλικά. Τι έκανε χθες η μεγάλη ομάδα της καρδιάς μας. Η μεγάλη ομάδα της καρδιάς μας. Με την ομορφότερη υπεύθυνη τύπου που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Με την τη μεταφράστρια εννοείς. Όχι, Ερυθρό Αστέρα, ρε φίλε. Α, τον Ερυθρό Αστέρα. Ναι, την υπεύθυνη τύπου. Κάποιος φίλος. Δεν υπάρχει γυναίκα, δεν. Πιστεύω έχουν παιχτεί πάρα πολλές. Στα αποδυτήρια του Ερυθρού Αστέρα. Νομίζω πως ναι. Τι έγινε αυτό το μάτσο. Και εννοώ έχουν παιχτεί πάρα πολλές στοιχηματικές στήλες. Σίγουρα. Για το ποιος θα την... Δεν καταλαβαίνω εγώ. Εγώ καταλαβαίνω αυτά που λες. Ναι. Το διευκρινίζω για τους νεότερους. Το σκεπτικό μας ίσως να μην είναι familiar που λένε και στα χωριά μας. Familiar εσύ ποιον θεωρείς αυτόν ένα μηδέν, πέρα από το αυτός ένα μηδέν, ποιον θεωρείς MVP του πρώτου γύρου? Δεν μπορείς να πεις ρε φίλε, ο Γιαννούλης και Μίσιτς μπορείς να τα βάλεις και τους δυο μαζί. Γιαννούλης και οι δύο. Μίσιτς. Και Μίσιτς, νομίζω και οι δυο είναι απίστευτοι. Πρώτος είναι ο Γιαννούλης, τώρα με ένα πρόχειρο υπολογισμό έχει καμιά 15 ο Γιαννούλης. Καμιά δεκαριά πρέπει να έχει ο Μίσιτς, 11 τώρα. Και έχω και το Λιμνιό, καμία 8-9 ο Λιμνιός. Δεν μπορείς να πεις ποιος είναι από αυτούς τους τρεις. Γιατί και οι τρεις δώσαν την ψυχή τους. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να ήταν κορυφαίος ο Μίσιτς παράδειγμα σε ένα μάτς, αλλά ο Λιμνιός έκανε τα τρεξίματα. Την επόμενη ήταν ο Λιμνιός, αλλά ο Γιαννούλης έβγαλε δύο σέντρες. Δηλαδή, άκου λίγο μια ενδιαφέρουσα άποψη. Με λένε Παναγιωτήδη Χρήστο, σε ακούω κάθε μέρα. Ναι, συγχαρητήρια, ωραία. Λέει τώρα, εγώ ψηφίζω το Μάτος, γιατί όπως έχει πει σε προηγούμενη εκπομπή, έβαλε τον εαυτό του κάτω από την ομάδα, έμεινε πίσω για να προωθεί το Γιαννούλης. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη, φίλε. Ο Μάτος φέτος είναι συγκινητικός.
Συγκινητικός φίλε. Παίχτες ομάδα. Ομάτος που ψοφούσε να προωθείται. Το ξέρετε παιδιά, μιλάμε, η πεταρίτσα του έκανε έτσι του Μάτος για μπροστά. Κι όμως φίλε, στα 32 του δεν είναι ότι είναι ένας πιτσιρικάς που του λέει ο προπονητής δεν περνά στη γραμμή. Μην επίσης σε θέλω να καλύψει τα μπακ. Μπράβο του. Έτσι. Μα ξέρουν ότι αυτοί οι Βραζιλιάνοι έχουν την οτροπία την ποδοσφαιρική. Ξέρουν ότι ο πιτσιρίκος πρέπει να βγει μπροστά να φάνει. Έχει μπροστά του την καριέρα. Ξέρεις τι λέει, μπράβο, όπως το λες. Άλλα 2-3 χρόνια μπάλα στον ΠΑΟΚ, θα σταματήσω. Είμαι που είμαι, που με γουστάρουν όλοι εδώ πέρα. Θα μείνω και εδώ σαν τον άλλο τρελό. Βέβαια. Οπότε, κοίταξε, ξέρουν, γιατί δεν το κάνει ο καθένας. Δεν το κάνει ο καθένας, Άγγελε. Δηλαδή, θα σου πω το εξής. Κάποιος, όσο χρονών και να είναι, αν έχει χαρακτήρα, αν είναι υπέρμετρος ο εγωισμός του, δεν το λέει αυτό που λες. Είναι ωραίο αυτό που λες και έτσι θα έπρεπε. Ότι ο πιτσιρικάς τώρα είναι 23, άστον αυτός. Τώρα εγώ είμαι 32-33, απέξω ένα, δύο χρόνια ακόμα, ναι. Υπάρχει ο άλλος, άμα είναι εγωιστής, δεν το σκέφτεται έτσι. Λέει τώρα με γυρνάς εμένα πίσω ρε μπίμπι, γιατί. Ταραβές. Εντάξει. Κωστή ξέρει που βρίσκεται ο Μάτος. Το λατρεύω το Μάτος, να ξέρεις. Και αγωνιστικά και στην διαρκή για την ομάδα. Το λατρεύω. Είναι το κορυφαίο μπακ όλων των εποχών. Τον κορυφαίο. Φαίο δεξί μπακ όλων των εποχών. Γυρίζω πίσω, μιλάω με παλιότερους πριν τον Αλαβάντα. Πάω δηλαδή πιο παλιά για να βρούμε ένα τέτοιο δεξί μπακ. Δεν είχαμε τέτοιον. Θα το μνημονεύουμε όταν θα είμαστε παππούδες με άσπρα μαλλιά και θα λέμε τότε, πώς λέμε ρε παιδί μου για τον Ιωσιφίδη, πώς λέμε για τον Κούδα, πώς λέμε για τον Τερζανίδη, πώς λέμε για τον Σαράφη. Θα λέμε τότε είχαμε το κορυφαίο δεξί μπακ όλων των εποχών. Αυτό είναι. Πολύ καλό δεξί μπακ δεν ήταν και ο Πολωνός, ο κοντός. Ο Πολωνός, ο Σνάουτσνερ. Ο Σνάουτσνερ δεν ήταν δεξί μπακ στην ουσία. Έτσι. Περνούσε το κέντρο και ήταν σαν να τραβάει χειρόφρενο. Φιλότιμος. Φιλότιμος εργάτης, φιλότιμος. Στην άμυνα δεν τον περνούσε κανένας. Αλλά για φιλότιμος. Θυμάμαι μια φορά που του έτυχε να βγάλει σέντρα και την έβγαλε τη σέντρα στην 4. Πανηγύριζε. Κάνει σπουδαία δουλειά με Πάμπλο τώρα στην ΚΑΠΑ 19, να ξέρεις. Κάποια στιγμή τον είχα πετύχει κάπου στη Χαλκιδική. Και τι γίνεται καλά αυτά, έτσι αλλιώς μου λέει η γυναίκα μου λέει σε ακούει, λέει λίγα καταλαβαίνει αλλά σε ακούει το πρωί, λέω χάρηκα και τα λοιπά. Ξέρεις λέει ποιος είναι ο καημός μου να στον πω, λέω μου τον πεις. Ότι δεν έπαιξα λέει στον ΠΑΟΚ ποτέ στη θέση μου. Και ποια είναι η θέση σου, εγώ ήμουνα λέει εξάρι, ήμουν αμυντικό χαφ. Λέω πλάκα κάνεις, έπαιξα αριστερό μπακ πολλές φορές. Και στον Ηρακλή είχε παίξει αριστερό μπακ, έτσι. Ναι. Και δεξί μπακ σε εμάς πολλές φορές, αλλά εξάρι σπάνια σε εμάς. Εγώ δεν το θυμάμαι, σπάνια. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι, όχι. Σπάνια. Όχι. Έγινε. Δεν περνούσε τίποτα, βάλε πλήρωση. 91. Έγινε, σε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε, πάμε, γεια σας. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το φιλάρετο, καλώς το παιδί, καλώς τον. Κοίταξε τώρα. Επειδή τους βρήκαμε μικρούς και τους βαράμε, δεν τους λυπόμαστε τους ανθρώπους. Δηλαδή είναι του Κλώτσου και του Μπάτσου, δηλαδή είναι κρίμα τα παιδιά. Πήγαμε εκεί πέρα με σχέδιο, τους χτυπήσαμε, τους βαρέσαμε και τους βάλαμε να τιμωρηθούν κιόλας. Θα πρέπει να τιμωρηθούμε εμείς, δεν μπορούν να τιμωρούνται οι άλλοι. Βέβαια. Πολύ σωστή άποψη. Τώρα, πολύ σωστή. Αυτά όλα που γράψανε στην απολογία τους, είναι ότι πρέπει να αθωωθούν τα καημένα. Πρέπει να αθωωθούν γιατί ο ΠΑΟΚ τα έκανε όλα. Και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Και ο Πλατανιάς όταν πήγε τους βάρεσε. Δηλαδή όλοι τους βαράνε. Δεν πάω να καταλάβω. Πρέπει να τους λυπόμαστε και λίγο. Έτσι. Και το ωραίο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι επειδή πλέον δοξάζουν την Ελλάδα, υπόθηκε από κάτω, από εκεί, από τους τύπους της Eraspor, ότι οι καλύτερες 32 ομάδες θα είναι, λέει, της Ευρώπης τώρα που θα πάει ο Ολυμπιακός. Yeah. Δηλαδή, αυτοί που είναι οι αποτυχημένοι του Champions League, θα είναι οι καλύτερες ομάδες. Ναι, πρόσεξε, αφήνουμε τελείως απ' έξω αυτούς που έχουν προκριθεί στο Champions League και λέμε ότι είναι αυτοί οι 32. Και ενώ μέχρι είναι οι καλύτερες ομάδες. Ένα πόντο τώρα, μόνο, ναι, ναι. Δηλαδή αυτοί που έχουν προκριθεί μέσα από τα παιχνίδια, θα έλεγε κανείς ότι είναι οι καλύτερες.
Αλλά οι άλλοι οι αποτυχημένοι που μπαίνουν μέσα τώρα πώς είναι οι καλύτεροι. Έλατε. Να παίξουν και κανένα παιχνίδι, να δούμε. Εδώ σου λέει ο άλλος τρία μάτς μέχρι τον τελικό, λέει. Τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Τελειώνουν τα λόγια, δεν μπορώ άλλο. Φιλάρετε. Η προπαγάνδα είναι μέχρι αηδίας, δεν το συζητάμε τώρα. Σήμερα. Αλλά θέλω να πω και το τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη. Στο YouTube κάθε ομάδα έχει τη δικιά της, το δικό της χώρο. Ναι. Και ανεβάζει τα βιντεάκια της. Ναι. Λοιπόν, είναι 5 εκατομμύρια όπως λέει ο Παπούλης. Λοιπόν, έχουν 121.000 συνδρομητές. Ναι. Μπορείς να γίνεις συνδρομητής για να έχεις τα βιντεάκια ή ό,τι θέλει την ενημέρωση. Ναι. Εμείς που έχουμε πάλι 121.000 συνδρομητές, δηλαδή είμαστε στα ίδια, πόσα εκατομμύρια είμαστε, μάλλον έχουμε υπερκαλύψει το πληθυσμό της Ελλάδας. Τεράστια η δυναμική και φαίνεται και στο ΠΑΟΚ TV. Τεράστια. 121.000 είμαστε μαζί και μετά όταν βάζεις τους άλλους είναι... Τι να σου πω τώρα, 40.000 είναι ο ΙΑΕΚ και πάει ακόμη πιο κάτω οι υπόλοιποι. Φιλάρετε το ζήτημα μου. Είναι ναι. Ότι ας καταλάβουν ότι πλέον δεν είναι αυτοί που έχουν το μονοπόλιο, όλα τα πράγματα έχουν ανατραπεί, ας το πάρουν απόφαση τουλάχιστον να μην γελιοποιούνται. Γιατί αυτό γελιοποιούνται. Δεν μπορούν να χωνέψουν, φιλάρετε μου. Αυτό που λες δεν μπορούν να το χωνέψουν. Το ότι βλέπουν τώρα πρώτο σε χτυπήματα στο Google, το ΠΑΟΚ TV, πρώτο σε χτυπήματα. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια κλικ, έτσι. Τι μπήκε ο κόσμος, μπήκε να δει πώς θα πάρει το ΠΑΟΚ TV, πώς θα έχει το ΠΑΟΚ TV, πώς θα δει τα μάτς. Τι να λέμε, πρώτο. Έχει γίνει πλέον κανονικό έτσι. Κανάλι το ΠΑΟΚ TV. Και ακόμα, και ακόμα είναι στο ξεκίνημά του, έτσι. Με την ποιότητα ενός καναλιού και από εδώ και πέρα αυτό αν μπορούν να το διατηρήσουν αυτό θα έχει συνέχεια ανωδική πορεία. Δεν θα σταματήσει. Θέλει χρόνο για να μπορέσει να πάρει το νούμερο που πρέπει. Έτσι. Αλλά από πληροφοριακά η ομάδα που έχει τους πιο πολλούς συνδρομητές ποια είναι. Ποια είναι, τι συζητάς. Λοιπόν, τι 8 εκατομμύρια. Τι ψάνεις, τι ψάνεις. Σε χαιρετώ. Είναι άλλα νούμερα, παιδιά. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, ναι. Ναι. Μέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Άντε, ρε Κωστάκη. Έλα, έλα, δίκιο έχεις. Μην καλείτε άλλο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Αυτές οι δύο γραμμές που είναι μέσα, θερμή παράκληση. Ναι. Λοιπόν, έλα, γόρι μου. Λοιπόν, Κωστάκη. Ναι. Εγώ θα βάζα σαν MVP Γιαννούλη και Κρέσπο. Και Κρέσπο. Και ο Κρέσπο ήταν πάρα πολύ σταθερός. Αν εξαιρέσει ένα-δυο λαθάκια. Φέτος είναι πάρα πάρα πολύ συγκινητικός. Έκανε ένα-δυο λάθη κάποια στιγμή, έτσι ένα γύρισμα εκεί, οκ, okay, εντάξει, αλλά okay. Σε γενικές γραμμές είναι σταθερός και βλέπεις αλλάζει ο παρτνέρ, είτε ο Βαρέλα είναι, είτε ο Ίγκασον είναι, αυτός παραμένει σταθερά. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, άλλος... βάλε σε κλήρωση. Για να πας σε διάλειμμα γιατί... Ναι, δώσε μου όνομα και την τρία τελευταία. Υπάρχει. Ξενοφών. Ξενοφών 333. Γεια σου Ξενοφών, σε φιλώ. Έγινε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ξενοφών. Σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα, θα χαρώ εγώ που δεν το είπε κανένας, αν και που λένε μου είναι ο Λιμιός. Για μένα, φίλε, ο πιο σημαντικός είναι ο Ίγκασον. Γιατί ήρθε από τον πάγκο, έδεσε την άμυνα που μέχρι εκεί τη στιγμή είχε πάρα πολύ κενά και πάρα πολλά γκολ. Και έκανε και την κολάρα μέσα στο Καραϊσκάκη, μέσα στο λιόμενο. Χωρίς να σηκώσει ούτε τα χέρια, τον άτιμο. Ψυχρό αίμα. Εμπαγωμένο αίμα. Και δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει να δώσει και αίμα, μην την παγώσουν οι φιάλες, ρε φίλε. 22 του μηνός, αιμοδοσία 19η, μην ξεχνιέστε, έξω από τη θύρα 3. Δεν έχω ούτε μία ψήφο να σου πω, είσαι ο πρώτος που το λέει. Ο πρώτος και το αιτιολογώ κιόλας γιατί έδεσε την άμυνα. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι εκείνο το σημείο που πήγε ο Ίγκασον, θυμάστε τι λέγαμε. Πώς θα το βγάλαμε να καθίσουμε την επιτυχία του 0. Ο Βαρέλα φέτος ξεκίνησε με πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Με μηδενική συγκέντρωση. Με εύκολα πράγματα που δεν τα έκανε ποτέ ο Βαρέλα αυτά.
Κωστή, και θα πω και κάτι για την Κυριακή. Και αυτό και πέσει τώρα. Ο Βαρέλα είναι έτοιμος εδώ και μέρες, έτσι. Εδώ και εβδομάδες. Φίλε, δεν μπορείς να το βγάλεις στα τονικά σου με τέτοιες εμφανίσεις. Δεν τον βγάζεις, φίλε. Είναι και οι δυο γρήγοροι, είναι και οι δυο γρήγοροι και ο ένας τώρα μπορεί να κάνει ακόμα πιο δυνατό δίδυμο που είχαν κάνει με τον Βαρέλα. Δαγκώνει ο Ίγκασον, δεν τον βγάζει. Δαγκώνει, είναι ψυχρός και να πω κάτι ακόμα, Κωστή. Στον Μπέλγα που είναι και Έλληνας και Ελληνάκι και μπορεί και να ακούει και να το μεταφέρουν. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ με την εμφάνιση που έκανε, αλλά δεν πρέπει να εκβιάζει τον γκολ. Όποιος βάζει το εγώ του κάτω από την ομάδα γίνεται παιχταράς και τον αγαπάνε και οι παίχτες και ο κόσμος. Θα έρθει. Περιμένω από τον Μπέλγα ένα φοβερό δεύτερο γύρο, να ξέρεις. Ναι, Κωστή, είδες πώς ξεκλείδωσε η άμυνα της Ξάνθης από δύο σωστές πάσες. Έτσι. Βάζεις το εγώ κάτω από την ομάδα έτσι, και έτσι. Κοιτάζεις να γίνεται σωστή κυκλοφορία με κάτω έτσι, την μπάλα. Έτσι, έτσι. Το εγώ μας κάτω από την ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ. Το θέμα είναι να πάει η μπάλα μέσα. Αυτό ακριβώς. Δεν αυτό. Πρέπει να εκβιάζουν την προσπάθεια. Θα έρθει και τον γκολ, θα έρθουν και assist. Μπορείς να κάνεις 10 assist και να μην βάλεις ούτε ένα γκολ. Πάλι θα σε λατρεύουμε. Πάλι θα αποθεωθείς. Και θα έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Εννοείται. 2,82 κοστί βάλουμε για το. Για το ΠΑΟΚ TV. Ναι, για το έγινε. ΠΑΟΚ TV και να είμαστε... Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Έγινε, φίλε, να σε καλά, Στελάρα μου. Πάω σε διάλειμμα. Άργησα κιόλας. Και επιστρέφουμε. Θυμίζουμε Last Auto Service, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Εκεί θα βρείτε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας. 47-43-12. Χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Η πεντανόστιμα εκλεκτά κρεατικά 705-750. Φυσικά δεν ξεχνάτε Tenda Home 35 χρόνια. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης 430-011. Βάλτε την αντιεμική ζελατίνα και θα σωθείτε. Όσο για ξύλο, καυσόξυλο, φυτάς. Βελανιδιά, οξιά αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά. Βασιλής Σόλγας 206. Κορυφαίος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπήκαμε. Μπουκάραμε. Εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Περιμένουν 4 γραμμές. Ξαναλέω. Για τελευταία φορά ότι κληρώνουμε σε λίγο, σε 10 λεπτά από τώρα, ένα πακέτο ΠΑΟΚ TV είναι το ετήσιο, όλοι οι αγώνες του δεύτερου γύρου δηλαδή, όλοι οι αγώνες του δεύτερου γύρου, όλα τα play-offs, στην τηλεόρασή σας, στο τάμπλετ σας, στον υπολογιστή σας, στο κινητό σας, οπουδήποτε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, ΠΑΟΚ TV ετήσιο πακέτο, μου γράφετε και τον MVP. Μέχρι στιγμής ο Γιαννούλης προηγείται, με δεύτερο το Μίσιτς, με τρίτο το Λιμνιό και ακολουθούν μετά διάφοροι. Έχω Μάτος, έχω Κρέσπο, έχω και Ζιβκοβιτς, έχω δύο Ίγκασον πλέον. Λοιπόν, έχω Σφιντέρσκι, 5-6, όλα αυτά εδώ. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς στο δίδυμο πατέρα. Καλώς στον Κωστάκη. Καλώς στο παιδί, ρε. Τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά, αγόρι μου, καλά. Καλημέρα, είπαμε ζουμουσού. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Έτσι. Αυτό που κληρώνεις, το κληρώνεις μόνο μέσω μηνυμάτων. Όχι και μέσα από τα τηλέφωνα. Κανονικά. Θα με βάλεις 486. Να σε βάλω, βεβαίως. Βεβαιότατα. Μπήκες ήδη. Μπήκες ήδη. Πήρα να πω την καλημέρα μου, ζουμουσού λέμε. Να μην ξεχνιόμαστε βέβαια για την Κυριακή και το μάτς πρώτων του νου σας Ρεμάλια και για την αιμοδοσία που θα μας έρθει και εκεί πάλι το νου μας. Έχουμε να πούμε για την αιμοδοσία, γιατί είναι στις 22 του μηνός, άρα έχουμε όλη την άλλη εβδομάδα. Θα πούμε και για τη συλλογή τροφίμων 19-20 του μηνός στην Αγία Βαρβάρα. Προς το παρόν, το μυαλό μας στον Πανετολικό. Έτσι. Βεβαίως. Και με κάποιους από εσάς ανταμώσουμε αύριο στο event που δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το boxing event στο Παλατάκι, εκεί που θα είμαι να παρουσιάσω αφιλοκερδός αυτή τη φοβερή εκδήλωση. Έτσι, για τον τίτλο του Πρωταλτή Ευρώπης στο Παλατάκι μας. Μια χαρά, τέλεια. Φιλιά πολλά, δίδυμο πατέρα! Καλημέρα μου, να μην κρατάω την γραμμή. Γεια σου, αγοράκι μου. Άιντε, πάω κάρα, πάμε γερά. Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, γεια, γεια, φιλιά, φιλιά. Πάμε, γεια σας. Αυτές οι 4 γραμμές που είναι μέσα. Ναι. Έλα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, ρε. Τι γίνεται, ρε, φίλε, τι να γίνει, εδώ. Να, εδώ. Για να, πες, εδώ, μπορούμε να φάμε ένα πεντάλεπτο, πιστεύεις, έτσι, άσκοπο. Δηλαδή, έλα, τι γίνεται. Καλά, μου, τι να γίνει. Λέγε, μαλαμίση. Καλά, φίλε, εσύ. Τα ξέρεις, μωρέ. Όλα καλά, ρε φίλε. Κατά τα άλλα, άρα μου τα ξέρεις, μωρέ. Τρέξιμο. Δηλαδή, μπορούμε να φάμε ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο, φίλε. Ναι. Εδώ βγαίνουν για καφέ και δεν συζητάνε αυτά τα πράγματα. Τι λέει, να εδώ, να εκεί πάω. Καλά, εντάξει. Να εδώ που θα κλείνω, εντάξει.
Είχε πει ένα πολύ μεγάλο φίλε. Και τον κενό χρόνο τον καλύπτουμε βέβαια μέσω του κινητού μετά. Γιατί όταν γίνει για ένα καφέ μετά. Να σου στείλω ένα βιντεάκι. Δες λίγο, το είδες αυτό. Ναι, μια στιγμή λίγο, γιατί ανέβασε ο άλλος να κάνω ένα like στο Facebook. Αμάν, είδες τι ανέβασε ο άλλος στο Instagram και έτσι. Εντάξει. Τι να πω. Εγώ έχω, πώς να σου πω. Όταν βγαίνω με φίλο έξω για καφέ, φίλε, το κινητό δεν το έχω καν πάνω στο τραπέζι. Δεν θέλω να το έχω. Να πιω. Μια ώρα πόσο θα πιω, ρε παιδί μου, όσο θα πιω. Μια ώρα να πιω, αυτό, να πιω καφέ, εντάξει. Αυτό μου το έχει μάθει βέβαια η γυναίκα μου, για να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός ότι ποτέ δεν καθόμαστε σε ένα τραπέζι και έχουμε το κινητό. Κάθε χτυπήσα θα αποσπάσει την προσοχή και θα πάει λέγοντας. 100% φίλε. 100%. Κωστή μου, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, είμαι έτοιμος. Σε ακούω. Και θέλω, λοιπόν, ναι, να μου απαντήσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω ένα δικό μου κανάλι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχω ένα δικό κανάλι. Και ξαφνικά βγάζω εγώ μια αίτηση και λέω. Ναι. Ο Κωστής, τι να σου πω, ρε παιδί μου, είναι τι ούτως. Κλέφτης. Ναι, αδερφή. Κλέφτης. Ό,τι γούτε. Ρε παιδί μου, εγώ την βγάζω. Πετάω λάσπη. Για να γίνει ένα δικαστήριο, να, μια δικαιολογία του πονάει μέση μου, μια δικαιολογία του στυλ, δεν μπορεί σήμερα να παρευρεθώ. Ναι. Και πάει λέγοντας, πάει 1,5 χρόνο. Ναι. Αλλά εγώ συνεχίζω τα λάσπη. Βέβαια. Και λοιπόν ότι γίνει το δικαστήριο. Ναι. Αν γίνει το δικαστήριο λοιπόν και δείξουμε ότι τελικά εγώ είχα κάνει λάθος, το πρόστιμο ποιο είναι. Ξέρεις. Το πρόστιμο, αν το κανάλι πρόστιμο σου είναι να κλείσει, δεν μπορεί να σου κάνει καμία κατάσχεση, αδερφέ. Ένα. Σου λέω εγώ. Δεύτερο. Ναι. Πες ότι δεν κλείνει το κανάλι μου. Ναι. Ποια είναι. Α, για συκοφαντική δυσφήμιση. Με πολύ μικρή. Ναι. Κάτι χιλιάρικα. Πολύ μικρή, φίλε. Το κακό που θα έχεις κάνει, εκτοξεύοντας με τους ανεμιστήρες, όχι αυτούς μικρούς ανεμιστήρες χώρου, αυτοί που είναι πάνω στα βουνά, οι ανεμογεννήτριες. Εκτοξεύοντας με τέτοιο πράγμα λάσπη καθημερινά, κάτι θα μείνει. Αυτό είναι το βέβαιο μαλαμίσια. Και δεύτερο, θα είναι πολύ μικρό μπροστά το ποσό μπροστά σε όλο αυτό που θα έχεις κάνει. Ακριβώς. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι θα μας χάσουμε. Κοιτάνε, λάσπες και ότι βγει. Το κακό βέβαια, Κωστή μου, είναι ότι υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που πιστεύουν στις πληροφορίες, πιστεύουν από το κανάλι, και το πιο κακό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν λόγο την ψήφο. Εντάξει. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι διαμορφώνουν και ψήφο. Τραγικό, τραγικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δυστυχώς. Και δεν είναι τυχαίο που. Και το συγκεκριμένο κανάλι ξέρει και ποιους ανθρώπους θα βγάλει. Σε βγάζει τυχαίους. Σε παρακαλώ. Σε βγάζει τον Κούρα που έχει να μιλήσει. Τι λες τώρα, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Σε παρακαλώ. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε. 176 Μαλαμίσιος. 176 Μαλαμίσιος. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Μαλαμίση, γεια σου, αδερφέ μου. Πάμε. Αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα λίγο σύντομα να προλάβουν όλοι. Και τέλος. Ναι. Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο μπήκε το παλικαράκι εχθές και έκανε το χέρι. Έλαντε, για πες. Γιατί ήταν δουλεμένο στην προπόνηση. Προπόνηση. Ήταν δουλεμένο. Ήταν ο καμικάζι Κομίνης, που δεν υπήρχε χτες. Σε παίκτη. Σε παίκτη, ναι. Λίγο έχρωμο βέβαια, αλλά εντάξει, μια χαρά έγινε η δουλειά. Okay. Και συνεχίζουμε. Πρέπει να βρεθούν τα λεφτά, Κωστή, με κάθε τρόπο τα 11 εκατομμύρια. Εντάξει, τώρα να τα βάλεις είναι μεγάλα τα έξοδα. Δύσκολο. Μεγάλα τα έξοδα. Να βγουν να πούν κάλαντα δηλαδή. Μία φορά πληρώνεται ένα τσάι 11 εκατομμύρια, Κωστή. Μία φορά. Δεν γίνεται να πληρώνεται η δεύτερη. Δεν γίνεται. Μία φορά. Ένας μόνο. Ένας μεγάλος, Ιβάν. Ένας μόνο ευεργέτης. Φυσικά, μόνο ένας. MVP, Κωστή, για μένα. Εντάξει, ο Γιαννούλης που τρέχει, καλύπτει κτλ. Ναι. Μπορώ να πω όμως έναν άλλον. Να πεις, ακόμα. Τον Κυρσάβα, Κωστή. Είναι πολύ φορμαρισμένος. Ο Κυρσάβας προσφέρει μεγάλο έργο. Ο Κυρσάβας, ο Καραπαπάς και οι υπόλοιποι προσφέρουν τεράστια υπηρεσία. Μας ξυπνάνε συνέχεια. Τεράστια. Δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε. Οπότε το ΠΑΟΚ είναι, είναι έτοιμος. Κατάλαβες. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, να μην σκαναβάλουμε συγκλήρωση. Σε έβαλα ήδη. 600 το ξέρεις. Σε έβαλα ήδη, Μανώλο. Λοιπόν, φιλιά, έγινε. Φιλιά. Bye. Γεια σας. Λίγο σύντομα. Έλα, ρε Κώστα, καλημέρα. Έλα, Βασιλάκι μου, επιγραμματικά σήμερα. Θερμή παράκληση. Λοιπόν, ναι, εννοείται. Τι ο διαγωνισμός ποιος είναι, επιθύμησε μου λίγο. Ο διαγωνισμός. Ναι, που πληρώνεις, ρε παιδί. Πάω κλειδί. Πακέτο ετήσιο για την τηλεόραση. Λοιπόν, πάω κλειδί. Είμαι από σταθερό 657 παίρνω. Είναι το τελευταίο. Έγινε Βασίλη μου, έγινε Βασιλάκη. Περίμενα λίγο ρε παιδί μου να πω τον MVP. Ναι. Ο Ιβάν Σαβίδης και δεύτερος. Σωστό. Βέβαια, αυτός είναι MVP του, ναι, της χρονιάς.
Λοιπόν, με δεύτερο φυσικά τον Ίγκανσον, γιατί ήταν πραγματικά και θα είναι μέχρι τώρα ο καλύτερος αμυντικός. Με το Βαρέλα δεν θα ήμασταν εκεί που είμαστε. Καλή σου μέρα. Γεια σου Βασίλη μου, γεια σου και ευχαριστώ για την κατανόηση. Ναι, γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, επιγραμματικός, λακωνικός είμαι. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Πες μου τα... μπορώ να πω δύο άτομα. Να πεις βεβαίως. Ίγκανσον και Γιαννούλης. Ο Ίγκανσον έκανε μεγάλη ρελάν στο τελευταίο μισάωρο. Πιάσαμε τους 10. Έχει ανέβει πολύ και είναι σταθερός. Εμένα μου κάνει εντύπωση ρε παιδί μου, βάζει γκολ μέσα εκεί στη Γαβροφωλιά, ούτε καν φίλε τα χέρια να σηκώσει. Τι ψυχρό αίμα είσαι ρε μπίπι μου, δηλαδή. Με τρέλανε, με τρέλανε. Τι να πω, τι να πω. Κωστή, θέλω να σου δώσω το τηλέφωνο 766. 766, τέλεια. Ζούμου σου λέμε και όλα τα κέρια. Σε φιλό, ζούμου σου αδερφέ μου. Να σε καλά, φιλιά. Να σε καλά φιλιά. Πάμε και τελευταίος, ναι. Γεια σας. Έπεσε εδώ, μάλιστα, τέλεια. Λοιπόν, θέλω Μαριλής μου. Η Μαριλής, αναφόσπαστοντα. Καταρχήν θέλω από το 1 μέχρι το 39 να κληρώσω κάτι κρέατα που έχω ακλήρωτα από προχθές. Το 4 ναι και σήμερα. Μαρινάκης να μην είναι. Και από το 1 μέχρι το 80 για το PAOK TV. Το 50. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω κρέατα κληρώτα από προχθές παιδιά. Μιχάλης. Λοιπόν, ο Δήμος σε 6982 σε 127. Δήμο, πηγαίνεις σήμερα το αργότερο αύριο στο κρεοπωλείο Μιχάλης στον Εύωσμο και παραλαμβάνεις τα κρέατά σου. Μενελάω 29. Δεν ξέρω αν ακούς, Δήμο, γιατί αυτά είναι τα προχθεσινά μηνύματα. Πάω να δώσω και το PAOK TV, πάω να δώσω και το PAOK TV, πάω να δώσω και το PAOK TV, το οποίο PAOK TV, το ετήσιο. Λοιπόν, τέλεια, παιδί μου. Τέλεια. Λοιπόν, ο Μαρμαράς Δημήτρης 6971 σε 722. Είναι ο τυχερός. Μαριλής, βγάλ' το λίγο αέρα να τον βγάλουμε αυτόν αέρα αν μπορείς. Μαρμαράς Δημήτρης 6971 σε 722. Λοιπόν, η Χουχλιάνα. Λοιπόν, MVP λέει ο Γιαννούλης, Ζουμουσού λέμε για κάθε πίκρα και με. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο Θοδωρής Ίγκασον. Καλημέρα, να τραγουδάς πιο συχνά. Όαση, γεια σου Νικολαίδη Γαβρίλ, σε ευχαριστώ. Γεια σου Λάζαρο Κωνσταντινή, γεια σου Ξηδά Παναγιώτη, γεια σου Αγγελική, ευχαριστώ. Λοιπόν, για την παρέα, με κρατάς, είμαι σε δύσκολη φάση αυτό το διάστημα, μόλις χώρισα. Παναγιώτη, καλή δύναμη. Ελπίζω να ο χωρισμός να γίνεται για καλό, να φεύγεις από κάπου στενάχωρα. Και να είναι καλύτερο το μέλλον σου και το παρόν σου. Μπορεί τώρα να δυσκολεύεσαι, αλλά οκ. Okay. Να πω πριν βγάλουμε τον τυχερό στον αέρα, που είναι ο Μαρμαράς Δημήτρης, σε 7.22, ότι χορηγή δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές και πεντανόστιμες γεύσεις 705-750 τη Λιβεριά. Καυσόξυλα φυτάς, ακούστε και το σποτάκι τώρα σε λίγο. Αυτός Βασιλής Όλγας 206, κορυφαίος στο καυσόξυλο. Αποθηκευμένα από το Μάρτιο για να είναι ξερά. Και Tenda Home 35 χρόνια, Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης. Tenda Home 430-011. Βάζετε τη ζελατίνα και ησυχάζετε. Ναι! Καλημέρα σας! PAOK TV κέρδισε, σε τίσιο αδερφέ! Καλημέρα στην παρέα! Σας ευχαριστούμε! Ο Μαρμαράς Δημήτρης! Ο ίδιος, ο ίδιος. Πάρα, καλημέρα σε όλους, στην όμορφη παρέα και συντροφιά σας. Καλά, είμαι συγκινημένος. Να σε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι άσχετο. Θα έρθεις από εδώ να πάρεις τον κωδικό σου, θα βλέπεις όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ δωρεάν, στην τηλεόρασή σου, στο κινητό σου, όπου θέλεις. Όταν πηγαίνεις στο Μαρμαρά εσύ, πληρώνεις κάτι. Ναι. Κανονικά έπρεπε παντού να είσαι τζάμπα, φίλε, με αυτό το επίθετο. Εκτός και αν δεν είναι επίθετο. Το Μαρμαράς είναι επίθετο. Επίθετο. Δεν θα έπρεπε να σε αφήνουν να πληρώνεις πουθενά, φίλε. Πουθενά στο Μαρμαρά. Πουθενά. Παντού χρυπάς. Και εδώ και σε κάποιο άλλο μέρος που είναι και καταγωγή μας από εκεί. Σωστό. Πολύ σωστό. Δεν ξεχνάμε τις πατρίδες. Δεν ξεχνάμε ποτέ. Έτσι, δεν ξεχνάμε ποτέ. Να είσαι πάντα τυχερός. Σε χαιρετώ.
Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Φιλιά, φιλιά, φιλιά πολλά. Γεια, γεια. Καλύτερα, γεια σου, καλύτερα. Γεια, γεια σου φίλε μου, να έρθεις από εδώ να πάρεις τον κωδικό. Φεύγω, γιατί ήδη καθυστέρησα. Δεν ξεχνάτε, έρχεται φοβερό δίδυμο. Φοβερό δίδυμο, Μπατμανίδης, Κόλκας, τα σαρώνει όλα με το ψυχιατρίο. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Όχι, στις 2 το μεσημέρι ερχόμαστε για να παίξουμε και να μιλήσουμε με Βασιλόπουλο. Γεια σας, bye bye, ζούμου σου λέμε.